Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χρόνια τώρα ακούω για μια μυστηριώδη ομάδα Ε. Μια ομάδα όπου υπάρχουν σαν βασικά τις στελέχη, σαν πρωταγωνιστές της, κάποιοι υπερέλληνες, πολιτικοί παράγοντες, οικονομικοί παράγοντες, ο Νάσης, ο Μακαρίτης, ο Μποδοσάκης, ο Μακαρίτης, όπου αυτοί οι Έλληνες, οι υπερέλληνες, συνεδριάζουν κάθε τόσο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κυρίως στους Δελφούς, και ασχολούνται με το καλό της Ελλάδας, με το καλό του ελληνισμού, με την προβολή της χώρας μας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Η υπόθεση είναι πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα ότι έχει δημιουργήσει ένα θρύλο αυτή η ομάδα Ε. Μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται σαν ένα ωραίο παραμύθι, υπάρχει και μια ιστορία για την ανακάλυψη ενός υπερόπλου, του Μπέβατρον, από τον φερόμενο ως αρχηγό της ομάδας Ε τα τελευταία χρόνια, τον Γιώργο Γκιόλβα, Μακαρίτης κι αυτός. Ένα υπερόπλο που θα μπορούσαμε να το έχουμε εμείς στην Ελλάδα και να έχουμε γίνει μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Αλλά, όπως λένε κάποιοι που βρίσκονται μέσα στην ομάδα ή στις παρυφές της, κάποιοι ξένοι μας το πήραν, πιθανότατα οι Αμερικάνοι. Όλα αυτά έχουν ένα μυστήριο. Έχουν μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ θολή. Μοιάζει με θρύλο το σημερινό μας θέμα. Αλλά εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής έρευνας είχα πάντοτε ένα ερώτημα. Μήπως πίσω από όλα αυτά κρύβονται κάποιοι υπερεθνικιστές οι οποίοι λατρεύουν τον αρχαιοελληνισμό, βλέπουν την Ελλάδα σαν κάτι ξεχωριστό μες στον κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα. Η απάντηση πιστεύω θα δοθεί σήμερα μέσα από την έρευνα που κάναμε και από τους καλεσμένους που έχουμε. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η ομάδα Ε υπάρχει, έτσι λένε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μιλάμε για μια οργάνωση με πολύ μεγάλη δύναμη, μια οργάνωση που μένει όμως πάνω στη σκιά. Άρα, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της, τι θέλουν να πετύχουν, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, είναι ερωτήματα που καίνε. Εκείνο που έχει σημασία και θα έλεγα ότι ίσως είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο στην έρευνα που κάναμε, ήταν ότι επί υφυπουργίας Πέτσου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας ασχολήθηκε με τις εφευρέσεις του Γεωργίου Γκιόλβα, που εμφανίζεται, είπαμε, ως αρχηγός της ομάδας Ε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα το Υπουργείο Άμυνας, το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, χρηματοδότησε με ένα σεβαστό ποσό κάποιες από τις εφευρέσεις του. Για όλα αυτά έχουμε ένα πλούσιο και αποκαλυπτικό υλικό. Θα έλεγα ότι αυτό το βράδυ θα κάνουμε ένα ταξίδι λίγο στο μυστήριο. Εγώ πάντως δεν σας κρύβω ότι είχα την αίσθηση ότι κυνηγάω μια σκιά. Μια σκιά που προσπαθούσα να δω τι κρύβει. Αυτή η ομάδα Ε, όπου και αν το είπα σήμερα, είπανε, α, θα κάνεις εκπομπή για την ομάδα Ε. Την ξέρουν πάρα πολύ. Αλλά ποτέ δεν έχει βγει έτσι ανοιχτά κάποιος που θα πει, ναι, εγώ εκπροσωπώ την ομάδα Ε, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτά. Σήμερα κάποιοι άνθρωποι που κινούνται στις παρυφές της ομάδας, μια κυρία μάλιστα εμφανίζεται και ως γραμματέας εξαπορίνων της ομάδας Ε, μιλάνε για την ομάδα αυτή. Και υπάρχει και μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα της Χείρας Γεωργίου Γκιόλβα, του φερούμενου ως αρχηγού της ομάδας Ε. Και μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα, ένα μικρό κομμάτι από μια συνέντευξη που έδωσε ο Γκιόλβας, η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Γκιόλβας στον κύριο Γιώργο Πάλμο, που είναι στην παρέα μας σήμερα, και του μιλάει για κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την ομάδα Ε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Είναι θρύλος, είναι πραγματικότητα, είναι ένα ωραίο παραμύθι, είναι μια επικίνδυνη ιστορία. Τα ερωτήματα ελπίζω γύρω στις 2 το πρωί να έχουν απαντηθεί. Βίντεο προλόγου. Το μυστήριο της ομάδας Ε ξεκινάει από τις αρχές του περασμένου αιώνα και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, φορτωμένο με ιστορίες που κινούνται στις παρυφές των θρύλων. Όλοι μιλάνε για μια μυστική, αόρατη ομάδα υπερελλήνων, ανάμεσά τους ο Νάσης, ο Μποδοσάκης, μεγάλοι Έλληνες πολιτικοί και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που συναντιόντουσαν και συναντιούνται μυστικά, συχνά στους Δελφούς, κουβεντιάζουν για το σήμερα και το αύριο του ελληνισμού
και με κάθε τρόπο στηρίζουν την πορεία της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή σπάει για πρώτη φορά η σιωπή ανθρώπων που είναι μέλη της ομάδας Ε ή κινούνται στις παρυφές της και ρίχνουμε το πρώτο φως σε μια πολύ θολή ιστορία που έχει τον τίτλο «Η δράση και οι στόχοι της ομάδας Ε». Κανένας Ε δεν λέει ότι είναι Ε. Όποιος πει ότι εγώ είμαι Ε είναι ψεύτης, είναι φαντασόπλεκτος. Επειδή όμως με μένα διαφορετικά, δηλαδή έχω γράψει αρκετά βιβλία για την ομάδα Ε, ομολόγησα με βιβλία μου ότι είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα για να μας μιλήσει ο Γιώργος Γιόλβας, ένας μοναδικός Έλληνας εφευρέτης, που εμφανίζεται σαν φυσικός ηγέτης της ομάδας Ε τα τελευταία χρόνια και που η σύζυγός του μας βεβαιώνει ότι έχει κατασκευάσει ένα υπερόπλο, τον Μπέβατρο, ικανό να διαλύσει τα πάντα με τις ακτίνες του. Η κορυφαία εφεύρεσή του ήταν αυτό το υπερόπλο, τον Μπέβατρο. Το υπερόπλο. Το Μπέβατρο. Ναι, αυτό αν θέλετε. Ναι. Αυτό είναι, αυτό θυμάμαι είναι, ναι. Που το έφτιαχνε και μου έλεγε με αυτό, που μου είπε ότι θα διαλύσω ένα μεγάλο όγκο, θα διαλύσω τον πάγο που είναι στον Όλυμπο. Αλλά μου είπε και άλλα πράγματα τι θα διαλύσει. Τελικά τι είναι αυτή η φοβερή ομάδα Ε? Υπάρχει πράγματι ή είναι κατασκεύασμα της φαντασίας κάποιων ανθρώπων που θέλουν να βλέπουν την Ελλάδα σαν κάτι ξεχωριστό μέσα στον κόσμο και τον ελληνισμό παιδί πολιτισμών που μπορεί να έρχονται από το αχανές σύμπαν? Μήπως αυτή η ιστορία με την ομάδα Ε κρύβει σπέρματα εθνικισμού? Ή τελικά είναι συνασπισμός δυνάμεων κάποιων Ελλήνων που δικτυωμένοι σε ξένες κυβερνήσεις και κέντρα εξουσίας ζουν με το όνειρο μιας δυνατής και ξεχωριστής μέσα στο κλίμα της παγκοσμιοποίησης Ελλάδας? Με πολλή προσοχή και ιδιαίτερη ευαισθησία, η μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε για την ομάδα Ε θα προσπαθήσει να ρίξει το πρώτο φως στο θέμα αυτό. Να δούμε τι θα έχουν καταφέρει εκεί γύρω στις 2 το πρωί, όταν θα έχουν περάσει 3 ώρες και όταν θα έχουμε κάνει τα πάντα από την πλευρά του δημοσιογράφου και οι καλεσμένοι μας να ρίξουμε αυτό το πρώτο φως σε αυτή την μυστηριώδη ομάδα Ε που αποσχολεί, θα έλεγα, εκατομμύρια Έλληνες, γιατί την ξέρουν. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, έχουν ασχοληθεί πολύ μαζί της, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση που τόσα χρόνια παραμένει στη σκιά, στο σκοτάδι. Γιατί άραγε? Είναι ένα ερώτημα που θα βάλω στους καλεσμένους και ελπίζω να έχω μια απάντηση σαφή από την πλευρά τους. Οι καλεσμένοι μας, από δεξιά μου, είναι ο κ. Γιώργος Πάλμος. Καλησπέρα, κύριε Πάλμο. Ευχαριστούμε για το θέμα και για την πρόσκληση. Ο κ. Πάλμος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην έρευνα αυτή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί και ασχολείται χρόνια με την ομάδα Ε. Προφανώς ξέρει πολλά και είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Γιώργος Γιόλβας, ο φυσικός ηγέτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια πριν πεθάνει, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη. Και τον ευχαριστούμε θερμά που μας έδωσε ένα κομμάτι από τη συνέντευξη αυτή. Δίπλα του είναι ο κ. Δημήτρης Βαρδίκος. Καλησπέρα, κύριε Βαρδίκο. Καλησπέρα. Ο κ. Βαρδίκος είναι συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής. Έχετε ασχοληθεί και εσείς με την ομάδα Ε, φαντάζομαι. Αρκετά. Πολύ λίγο. Και έχετε ψάξει αρκετά πράγματα. Και δίπλα τον κ. Βαρδίκο είναι ο κ. Βασίλης Κυριαζόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ερευνητής ιστορίας και αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από την άλλη πλευρά, είναι ένας παλιός φίλος της εκπομπής και πάντα φίλος της εκπομπής, ο κ. Γιώργος Πατσός. Καλησπέρα, κύριε Πατσό. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και σε αυτή τη σεζόν. Ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας και άλλες φορές. Ο κ. Πατσός, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας και από τις εκπομπές μας, είναι κοινωνιολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια κριτική ματιά σε όλα αυτά τα πράγματα, από μια απόσταση και τον φώναξε σήμερα ακριβώς για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κριτική του ματιά. Δίπλα τον κύριο Πατσό είναι ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπόπουλο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Είναι εκδότης περιοδικού Απολώνιο Φως. Ένα περιοδικό που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ομάδα Ε. Και δίπλα τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, ο κύριος Γιώργος Τσαγρινός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Διευθυντής περιοδικού Η Χώρα. Τώρα, θα πάμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένας άλλος καλεσμένος μας, επίσης άνθρωπος που γνωρίζει για την ομάδα Ε κάποια πράγματα, να τον δούμε. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Λιακόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Λιακόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είμαι ο καλόπιστα δύσπιστος για την ομάδα Ε. Απλά ότι στοιχεία μου έρχονται, τα παρουσιάζω και δεν τα αποκρύπτω. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι σας θέλουμε και σήμερα το βράδυ. Ο κύριος Λιακόπουλος είναι φυσικός και δημοσιογράφος. Τα τηλέφωνά μας λειτουργούν από τη στιγμή αυτή. Σήμερα το βράδυ σας χρειαζόμαστε. Κάθε Τρίτη σας χρειαζόμαστε, κάθε Σάββατο σας χρειαζόμαστε. Σήμερα θα λέγαω ότι σας χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Όλους εσάς που κάτι ξέρετε για την ομάδα Ε, κάτι έχετε ακούσει, κάθε πληροφορία έχετε. Τα τηλέφωνα μας είναι 210-57-07-900, είναι 10 γραμμές που λειτουργούν από τη στιγμή αυτή για εσάς. 57-07-900,
5707-901 είναι το fax και βεβαίως υπάρχει ένα email athéatoskosmos@alter.gr. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγα πράγματα και να ακούμε κάποιες μαρτυρίες. Να πάμε λοιπόν σε ένα βίντεο όπου κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν για την ομάδα Έψιλον όσα μπορεί κανείς να γνωρίζει έτσι όπως λειτουργεί σε ένα σκοτάδι, μας μίλησαν για την ομάδα αυτή, για τους στόχους της, την πορεία της, τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της. Ας το ακούσουμε. Η ομάδα Έψιλον είναι μια οργάνωση μυστική. Ξεκινάει από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, συγκεκριμένα από την καταστροφή της Ατλαντίδος, όπου οι ιερείς τότε έστειλαν ειδικές ομάδες για να εξερευνήσουν τι απέγιναν οι καταστραμμένες αποικίες του. Ξαναγίνεται γνωστή μερικές φορές, ιδίως το 1440, με τον Πλήθωνα Γεμιστό, ο οποίος έγινε φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και φτάνουμε λοιπόν στο 1970, όπου τους καλεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος ήταν χαμηλόβαθος βέβαια, αλλά ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να δώσει πολλά χρήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, για να αναδιοργανωθεί η Έψιλον. Χάρη στον Ιωάννη Πασά, τον διευθυντή της Εγκυκλοπαιδείας του Ήλιου. Γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι μέλη της ομάδας Έψιλον. Κυρίως είναι άνθρωποι των γραμμάτων, των επιστημών. Είναι άνθρωποι άριστα καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να εφευρίσκουν όπλα ή τεχνολογικούς μηχανισμούς τέτοιους που θα δημιουργήσουν, αν θέλετε, έναν αντίποδα απέναντι στην κακοδαιμονία κάποιων ισχυρών, οι οποίοι έχουν βαλθεί σαν και καλά να καταστρέψουν αυτόν τον δυστυχή τόπο. Η Έψιλον, πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι με το οποίο ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και ήδη έχουν κατασκευάσει και ένα σούπερ όπλο, όπως ισχυρίζονται, το υπερόπλο, το Μπέβατρο, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από μία φωτοδέσμη πλάσματος, η οποία μπορεί να συντύξει την ύλη. Ασχολούνται πέρα από αυτό και με τη ζωντηρία του πλανήτη όσον αφορά την απαγόρευση των μεταλλαγμένων. Και αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι η Έψιλον ασχολείται με μία υπερβατική φιλοσοφία που δεν είναι τίποτε άλλο από το πανάρχιο ρητό, το οποίο κληρονομήσαμε στο αέτομα του Απόλλωνα και που αναγράφει «Γνώθης αυτόν, μηδέν άγαν». Αυτό μπορώ να πω. Είναι μόνο 18 άτομα. Φυσικές προσωπικότητες και τα 5-6-8 είναι οντότητες. Και όχι απλώς φυσικά πρόσωπα. Αυτά συναντιόνται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Τα 5 αυτά είναι ηγετικά, τα ηγετικά στελέχη της Έψιλον. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να είναι όπως εμείς νομίζουμε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή άνθρωποι. Είναι μεν άνθρωποι, αλλά με μια διαφοροποιημένη οντότητα. Έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, δηλαδή. Ναι. Δύναται να μετακινούνται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη χωρίς να μεταχειρίζονται κανένα γνωστό μεταφορικό μέσο και σε ελάχιστα λεφτά. Αυτό είναι το σημείο που τους διαφοροποιεί, διότι κάνω μια αναφορά, νομίζω ότι την έχω ξανακάνει στη συνέντευξή μου, εδώ που καθόμαστε, από το τηλέφωνο αυτό που είναι πίσω σας, πήρα ένα εξ αυτών των προσώπων, το οποίο εγώ ήξερα ως πρόσωπο, ως φίλος γνωστό, στη Λατινική Αμερική, σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Και είχαμε μια συνομιλία για κάποια θέματα και μου λέει, σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Η εντύπωσή μου που μου έμεινε είναι ότι με έπαιρνε σε λίγο τηλέφωνο. Τον είχα καλέσει εγώ. Το λίγο ήταν σε 10 λεπτά, λέτε το, καθόταν στην καρέκλα αυτή. Αυτό έγινε το 1900, πριν τη συνάντηση, όχι, μετά τη συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Αξιώτη, πρέπει να ήταν 92-93. Κύριε Βούλγαρη, είναι γνωστό ότι έχετε μια άμεση επαφή με μέλη της ομάδας Έψιλον. Μας έχετε φέρει εδώ σε ένα χώρο, ο οποίος, όπως μας έχετε πει, οδηγούσε στους στόχους συγκεντρώσεων των μελών της ομάδας αυτής. Πώς ήρθατε σε επαφή εσείς με αυτή την ομάδα? Η ομάδα αυτή έχει να κάνει συγκέντρωση εδώ στον Παρνασσό το 1989, 15 χρόνια σχεδόν.
Τότε είχα παραβρεθεί κι εγώ σε μερικές συγκεντρώσεις και είχα γνωρίσει κάποια μέλη από αυτούς και είχαμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Έκτοτε όμως δεν ξανάγινε τίποτα. Λόγω της δημοσιότητας που πήρε τότε το θέμα, δεν έγινε άλλη συγκέντρωση εδώ και 15 χρόνια. Πώς έγινε αυτή η επαφή? Δεν ήταν μόνο μαζί μου, ήταν και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πιστεύουν στην Ελλάδα, στους Έλληνες. Ποιος είναι ο σκοπός της ομάδας αυτής? Η ομάδα Ε έχει ως απότερο σκοπό, πάνω απ' όλα, να κυριαρχεί ειρήνη σε όλα τα έθνη της γης, να μην υπάρχουν οι εξουσιαστές ώστε να δυσκολεύουν τη ζωή του κάθε λαού. Θέλουμε να, να υπάρχει μια πολιτεία, κράτους πολιτεία, επάνω στα πρότυπα του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος. Δεν ξέρω αν σας φώτισαν αυτές οι πρώτες συνεντεύξεις. Θα λέγω ότι εμένα με μπλέξαν ακόμη περισσότερο. Ακούσαμε για μια ομάδα υπερελλήνων που συνεδριάζουν, που είναι ισοδιεκτυωμένοι στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, που έχουν επαφές με ξένες κυβερνήσεις, που μαζεύονται στους Δελφούς. Φτάσαμε σε ένα σημείο ακραίο, κάπου να μπλέκεται να πούμε και το μεταφυσικό, με έναν άνθρωπο που ήταν κάπου μακριά και ξαφνικά βρέθηκε δίπλα τον κύριο Φουράκη. Πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως τα ερωτήματα παραμένουν. Και ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα απευθύνω στον κύριο Πάλμο είναι γιατί δεν βγήκε ανοιχτά αυτή η ομάδα κάποια στιγμή να πει αυτοί είμαστε, αυτό κάνουμε, αυτούς τους στόχους έχουμε, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Υπήρχε μια πολιτική μέχρι το καλοκαίρι του 2003 και συγκεκριμένα μέχρι τη μέρα που έπεσε το Κολούμπια. Μάλιστα. Η πολιτική αυτή διαφοροποιήθηκε αφενός διότι ο Γκιόλβας το είχε δηλώσει και εδώ στο κανάλι σας προδιετίες, τριετίες που είχαμε έρθει και κάναμε ένα θέμα σχετικό, το είχε δηλώσει ότι προέβλεπε το θάνατό του σε μια διετία και υπήρχε μια συγκεκριμένη νοοτροπία, μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία πολιτική αυτή δεν απέδιδε, διότι ο κάθε εκδότης, συγγραφέας, έμπορος, γνωστός του Γκιόλβα, γνωστός του Πασά, γνωστός κάποιου άλλου, έφερνε... Να λέμε τα πράγματα δίεστα. Για να καταλάβει, ο Γκιόλβας είπαμε ότι ήταν ένας εφευρέτης, ο οποίος έχει πεθάνει. Ο οποίος δεν έγραψε ποτέ βιβλία, δεν εξέδωσε τίποτα, μάλιστα, δεν εισέπραξε ποτέ λεφτά από τέτοια δραστηριότητα. Είχε κάνει κάποιες εφευρέσεις σημαντικές, μεταξύ αυτών των εφευρέσεων και ενός υπερόπλου Μπέβαλα, θα το δούμε. Ο κ. Πασάς που αναφέρει τώρα ποιος είναι. Ο κ. Πασάς θα σας πει, ο μαθητής του εδώ, εκ δεξιών μου για τον κ. Πασά για περισσότερα. Μου, λοιπόν, τώρα για τον κ. Πασά, τι ήταν ο κ. Πασάς? Ο Πασάς ήταν ο μέγας καθηγητής, αυτός που εξέδωσε την εγκυκλοπαίδεια Ήλιος. Μάλιστα. Και τα περισσότερα επιστημονικά άρθρα τα έχει γράψει επίσης ο αστρονόμος, ο μέγας αστρονόμος, ο Κώστας Χασάπης, και ο οποίος έχει ασχοληθεί με την ελληνική ιστορία. Ο κ. Πασάς ήταν μέλος της ομάδας Ε. Μέλος και στο Πενταμελές. Μέλος και στο Πενταμελές Συμβούλιο. Μάλιστα. Συνεχίστε λοιπόν, κύριε Πάλμα, τώρα. Η νέα πρόταση που έπεσε, εν ώψη του ότι υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες γνωστές, η λεγόμενη ομάδα των 100 και η λεγόμενη ομάδα Α, ήταν να υπάρξει μια συνεργασία. Στην πρόταση αυτή λοιπόν έπρεπε να βγουν προς τα έξω κάποια στοιχεία. Εμείς τότε σας κάναμε μια πρόταση, μια εισήγηση, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία να τα βγάλετε. Κάναμε κάποια συμφωνία τροποτινά. Δώσαμε και κάποια στοιχεία μέχρι να βγάλετε εσείς αυτά στον κύριο Λιακόπουλο περί της γερμανικής τεχνολογίας και τα λοιπά, τα οποία τα έβγαλε σε τέσσερα κανάλια και προσπαθήσαμε να δώσουμε μία εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει εν ώψη του κινδύνου αφενός να φανεί κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει μέσα από τις εμπορικές δραστηριότητες που ήθελαν τους έψιλον εξωγήινους ή φαντάσματα ή ανύπαρκτους και ταυτόχρονα να δώσουμε και κάποια γραμμή για να δείξουμε ότι αυτό το πλαίσιο της αποικιοκρατικής ολιγαρχίας η οποία διαχειρίζεται με πολύ πόνο τον πλανήτη δεν θα επιβιώσει και δεν θα μιλάτε επιβιώσει. Στον πρώτο πληθυντικό. Γιατί? Πώς πρέπει να τα λέω, δηλαδή, σαν να είμαι ένας θεατής του πράγματος, αφού ήμουν μέσα. Ο πρώτος πληθυντικός σημαίνει ότι είστε μέσα στην υπόθεση. Σαφώς είμαι μέσα από το 72, γι' αυτό και τα στοιχεία που σας δίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κάποια πράγματα on camera και να αρχίσουμε να τα δίνουμε στη σοβαρότερη, κατά τη γνώμη μας, εκπομπή της ελληνικής τηλεοράσεως, με σκοπό να δείξουμε τι συμβαίνει. Διότι πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι πρόθυμος να βοηθήσει μια τέτοια προσπάθεια ελληνική, δημοκρατική, ειλικρινή,
έναντι μιας κατάστασης την οποία εμείς θεωρούμε παγκόσμια τυραννία. Μάλιστα. Βάλτε με τελεία. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Μπήκαν πάρα πολλά θέματα από τον κύριο Πάλμα, ο οποίος μιλάει ως εκφραστής της ομάδας Ε. Άρα λοιπόν έχουμε καταρχήν έναν άνθρωπο κοντά μας, ο οποίος θα μπορέσει να μας περπατήσει σε αυτόν τον λαβύρινθο της ομάδας Ε. Διαφημίσεις. Θέμα της σημερινής εκπομπής, η ομάδα Ε. Μια ομάδα που μοιάζει λίγο με θρύλο, όπως έλεγε στον πρόλογο. Χρόνια. Συγγνώμη, παρεμβαίνω κύριε Χαρδαβέλα, αλλά έχουμε εδώ μια μαρτυρία. Από ό,τι προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω τι γίνεται με την ομάδα Ε. Πρώτη φορά δηλώνει κάποιος επώνυμα, επίσημα, ότι είναι μέλος. Κύριε Πατσέτο, έχει δηλώσει ο κύριος Γιόλβας σε αυτό το κανάλι πριν από 3 χρόνια. Δύο φορές. Δεν είναι εν ζωή πλέον. Ναι, τότε ήταν εν ζωή βέβαια. Ναι. 3 φορές ήρθαμε μαζί, το έχει δηλώσει. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν εκφράσει τις θέσεις τους και τις απόψεις τους. Απλώς δεν ήταν δια της τηλεοράσεως. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Δηλώνοντας λοιπόν ότι είστε μέλος, άρα μπορείτε να μας πείτε και άλλα μέλη. Εάν επιτρέπετε, ναι. Αν επιτρέπετε, από ποιον? Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα σε αυτή την κοινωνία δεν βγαίνουν στον αέρα. Ένα σύλλογος Φερρυππίν Κωνσταντινοπολιτών δεν πρέπει το ένα μέλος να παίρνει και να ανακοινώνει όλα τα μέλη χωρίς να τους ρωτήσει. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, κύριε Πάλμε, αν αρνηθείτε να δηλώσετε άλλα μέλη, σημαίνει ότι κάτι παράνομο γίνεται προφανώς. Δεν έχουμε λόγο να προβάλλουμε αυτούς που δεν θέλουν να προβληθούν ότι είναι μέλη. Δεν έχουμε λόγο, καταλάβατε. Αυτοί οι οποίοι εδέχθησαν να καταθέσουν κάποιες απόψεις, όπως ο κύριος Βούλγαρης ή η κυρία που θα βγει αργότερα, εδέχθησαν και βγαίνουν οι ίδιοι στον αέρα και τα καταθέτουν. Είναι μέλη ή αυτά τα πρόσωπα? Σαφώς, είναι πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν. Μάλιστα. Για να σας ρωτήσω, αφού είστε μέλος λοιπόν εσείς, θα μπορέσετε να μας φωτίσετε πολύ περισσότερο. Να σας πω ότι μόλις τώρα τελείωσε και το παιχνίδι Μονακό Ολυμπιακού. Η Μονακό νίκησε με 2-1 τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας, ενημερώνουμε και για το αποτέλεσμα που έχει υπήρξει στο Μονακό. Λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή η ομάδα πόσα μέλη έχει? Συνολικά στην Ελλάδα έχει 8.300 άτομα, τα οποία είναι σε σχέση, σε επαφή με την ομάδα, κάτω από κάποιες συνθήκες. Δηλαδή ο καθένας έχει κάποιο πόστο, αναλαμβάνει κάποια εργασία. Κατά συμπέρασμα μπορούμε να τους πούμε όλους αυτούς μέλη, ή κεντρικά μέλη ή περιφερειακά. Εγώ, Φερρυππίν, ασχολούμαι με τα ΜΜΕ. Μου έχουν αναθέσει on camera να βγάλω ένα υλικό στα ΜΜΕ και αυτό κάνω. Ναι. 8.300 άτομα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό υπάρχουν άλλα μέλη? Ναι. Είναι σε όλες τις χώρες και θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι βρίσκονται στη Νότιο Αμερική, αρκετοί στη Βόρειο Αμερική, αρκετοί στην Ευρώπη, κάποιοι στην Ιαπωνία και, εν πάση περιπτώσει, σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Στόχος των ανθρώπων αυτών και της ομάδας, κεντρικός? Ελληνοκεντρική αισθητική. Ελληνοκεντρική. Ναι. Απολωνία, ελληνοκεντρική αισθητική, αυτό σε μια κάνετε αντιπαράθεση αυτής της φασιστικής κατάστασης που ζούμε σε όλο τον κόσμο, η οποία προβάλλεται δήθεν ως δημοκρατική και μάλιστα κατ' εντολή του Θεού, και όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε, τα οποία θυμίζουν χιτλερική συμπεριφορά της περίοδου 39-40. Μάλιστα. Συγγνώμη κύριε Χαρδαβέλα, δεν καταλαβαίνω. Ο στόχος, ο σκοπός, είπατε ότι είναι η Απολώνιος αισθητική. Μάλιστα. Το υπερόπλο, το όπλο καταστροφής, εντάσσεται σε ποιο κομμάτι της αισθητικής? Στην άμυνα. Η άμυνα έχει να κάνει με την αισθητική? Βεβαίως, διότι ο αυτόνομος τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων προϋποθέτει και πρόσωπα, όπως ήταν ο φύλακος και ο αυτόνος στους Δελφούς παλιά, οι οποίοι όταν επιτεθήκαν οι Πέρσες χρησιμοποίησαν κάποια οπλικά συστήματα για να καταστρέψουν τόσο τον Περσικό στρατό όσο αργότερα και τους Γαλάτες. Κατά συμπέρασμα, εμείς είμαστε μια δημοκρατική ομάδα η οποία αναμένει τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων που βλέπουμε γύρω μας, γεγονότα τα οποία έχουν οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής οπίου στο Αφγανιστάν, στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε εσείς τουλάχιστον που έχω εμπειρία από άλλες εκπομπές, αντιλαμβάνεστε τους στόχους της οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε μια
σε ένα μονοπόλιο στο πετρέλαιο, όπως καταλαβαίνετε, μετά την κατάληψη του Ιράν. Λοιπόν, μην πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι, όπως είπατε εσείς, ότι αυτή η ομάδα εννοείται ότι προστατεύει την Απολλώνια στη Δική, τον Ελληνισμό. Επιθυμεί να προστατεύει. Τα όνειρα του Ελληνισμού και πάει λέγοντας. Θα σας ρωτήσω κάποια στιγμή βεβαίως γιατί δεν εμφανίζεται και πάλι, γιατί δεν έχει κάνει μία συνεδρία ανοιχτή, να πάμε κι εμείς να κουβεντιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους υποβάλουμε διάφορα ερωτήματα, αλλά όλα παραμένουν μέσα σε αυτή τη σκιά. Πριν σας ρωτήσω αυτά, θέλω να δούμε ακόμη ένα βίντεο από κάποιους ανθρώπους που μας μίλησαν για το θέμα αυτό. Μήπως βοηθηθούμε περισσότερο, γιατί φαντάζομαι ότι ο κ. Πατσός είναι αυτή τη στιγμή σε ένα μπέρδεμα. Μπα, όχι, ασχολήθηκα αρκετά. Νομίζω ότι τα έχω ξεμπερδέψει μέσα. Τα έχετε ξεμπερδέψει. Τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε οι συνομιλητές μου. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Η ομάδα Ε ξεκίνησε από περίπου τις αρχές ή το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, από Έλληνες ιδρυτές. Γνωρίζουμε, είναι γνωστό πλέον ότι ο Νάσης ήταν το ιδρυτικό μέλος αυτής της ομάδας. Αξιόλογοι ερευνητές και αξιόλογοι και επιφανείς Έλληνες συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα, όπως ήταν ο Γιώργος Γκιόλβας, ο αείμνηστος Γκιόλβας, ο οποίος κατασκεύασε και τον Πέβατρο, ο Κωνσταντινίδης, ο Μποδοσάκης και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν είναι κάτι κρυφό, έχουν βγει και άλλοι και τα έχουν πει αυτά. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι μετά το θάνατο του Γκιόλβα η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Έχει κλείσει ερμητικά. Κοιτάξτε, δεν υπήρξε διάδοχη κατάσταση. Ο Γκιόλβας δεν είχε προβλέψει να αφήσει πίσω του έναν διάδοχο. Με αποτέλεσμα όλοι οι ερευνητές να έχουν μπερδευτεί. Έχω μια απορία. Αφού αυτή η ομάδα έχει ένα τέτοιο φιλοσοφικό υπόβαθρο, γιατί το πρωταρχικό της μέλημα είναι η δημιουργία αμυντικών όπλων και αμυντικών συστημάτων. Επειδή οι εχθροί τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι εχθροί είναι ξένα κέντρα εξουσίας, οι οποίοι θα ήθελαν πάρα πολύ τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου. Γιατί είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να αντισταθεί στις στρατείες των κλωνοποιημένων ανθρωποειδών που θα ξεπηδήσουν από τα εργαστήρια των επιστημόνων σε λίγα χρόνια, αν δεν έχουν ήδη ξεπηδήσει και δεν βρίσκονται και ανάμεσά μας. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας, κάνατε λόγο ότι αυτή η ιστορία στα πρόσφατα χρόνια, ναι, ξεκίνησε από κάποιες συναντήσεις, ναι, στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Συναντήσεις αυτές στις οποίες συμμετείχα γινόταν στο γραφείο του Διευθυντού των Δημοσίων Σχέσεων της Αρχιεπισκοπής με Αρχιεπίσκοπο τότε, τον Σεραφείμ, του Χρήστο του Θεοδωρόπουλου, γνωστού λογοτέχνου, γνωστού σκηνοθέτη. Ο Χρήστος ο Θεοδωρόπουλος και όλη η παρέα αυτή παρετήθησα πολύ αργότερα που συγκροτήσαμε μια επιτροπή, αν θέλετε μια ομάδα να μελετήσουμε σχέδια δημιουργίας οργανώσεων ανά τον πλανήτη που να βοηθούσαν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, που εξ' αυτό θα σας πω παρακάτω βγήκε το ΣΑΕΡ. Όλοι αυτοί, ένα τους θυμάμαι μετά, προερχότανε από το κίνημα του Ζέρβα. Ήταν υπόλοιπα των ανταρτών ή των στελεχών του κίνηματος Ζέρβα, που αργότερα το έπιασαν και του Ψαρού. Διότι και σε αυτό μέσα ήταν ο περιβόητος καπετάνιος της μεραρχίας του Ελλάς, ο Νικηφόρος, ο Δημητρίου. Φημολογείται ότι ο Γκιόλβας και η γενικότερη ομάδα Ε είχε στα χέρια της κάποια ιδιαίτερα οπλικά συστήματα. Αληθεύει αυτό? Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν αυτά τα υπερόπλα? Μελέτες και σχέδια. Σχέδια και μελέτες οπλικών συστημάτων. Για ποιους σκοπούς θα τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα όπλα, σας είχε πει ποτέ? Ναι, πάντα για αυτό που είπαμε, το όραμα αμυντικής θωράκισης της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Και μάλιστα, αυτό που ξέρω, έχει πουλήσει σχέδια πυράβλων στη Βόρεια Κορέα και το κομπρεσέρ, ένα μεγάλο κομπρεσέρ που δεν κάνει κανένα θόρυβο, στην Κίνα. Αυτό ξέρω διότι ήμουνα στις διαπραγματεύσεις όταν πρόκειται να πουλήσει. Και ότι πήρε ένα τεράστιο, σημαντικό ποσό και δεν έφτασε στα χέρια του, πήγε κάπου αλλού,
απεδείχθη με το θάνατό του, που ο γιος μου έκανε όλη τη διαδικασία της σταφής του και ανεκάλυψε ότι ο άνθρωπος δεν είχε μία τσακισμένη δεκάρα, αλλά αντίθετα ήταν καταχρεωμένος. Πού πήγαινε συνεπώς όλα αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό σας είπα ότι τα χρήματα πήγανε κάπου αλλού, σε ένα όραμα, σε ένα σκοπό. Η ομάδα αυτή δεν θέλει να εμφανίζεται για να προστατέψει τους σκοπούς της και τα μέλη της. Σας έκανα αυτή την ερώτηση για ποιους λόγους. Γιατί πολλοί, ακριβώς λόγω του μυστηρίου που καλύπτει την ομάδα Ε, τη συσχετίζουν με τις μασονικές στοές, δεδομένου ότι και οι μασονικές στοές λειτουργούν με κάποιον ανάλογο τρόπο. Υπάρχει τελικά σχέση ανάμεσα ομάδα Ε και μασονίας? Κοιτάξτε, έχει δοθεί εντολή από τον 18ο αιώνα να εισβάλλουν από το τρίτο τμήμα της Ε σε κάθε υπηρεσία, με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν μερικοί στις τεκτονικές στοές. Αυτό δεν σημαίνει ότι συνεργάζεται η Ε με τον τεκτονισμό, απλά και μόνο μπήκαν μερικοί ώστε να ξέρουν τι γίνεται. Ακόμη και μέσα σε ραβινική στοά, ακόμη και μέσα σε εβραϊκή συναγωγή, θα δείτε μπορεί να υπάρχουν και Ε, οι οποίοι όμως έχουν ιουδαϊκή ταυτότητα. Να πούμε δηλαδή ότι είναι κατά κάποιο τρόπο οι πράκτορες της ομάδας? Ναι, και είναι παντού, παντού, παντού. Ακουστήκαν σχεδόν πράγματα απίστευτα εδώ πέρα. Ότι καταρχήν υπήρχαν κάποιες εφευρέσεις που πουληθήκαν στους Κορεάτες, πουληθήκαν αλλού, κάποια χρήματα που χαθήκανε. Η έρευνα, η δημοσιογραφική, απέδειξε ότι ο αείμνηστος Γκιόλβας πραγματικά πέθανε στην Ψάθα, δηλαδή δεν πήρε τίποτα από όλα αυτά. Ακουστήκανε τέρατα ότι κάπου υπάρχουν, κάτι κάνουν. Θέλω να πάω στην πλευρά τη δική σας. Ποια γνώμη έχετε εσείς για την υπόθεση αυτή? Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Μάλιστα. Η δική μου θέση ως συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Απολώνιο Φως είναι η εξής, ότι σε κρίσιμες και χαλεπές στιγμές για την πορεία του έθνους, όπου η πατρίδα συρρυκνωνόταν και υφίστανται πάρα πολλές καταστροφές, η λαϊκή ψυχή επιστράτευε γόνιμα την φαντασία της, πλάχοντας μύθους οι οποίοι πότε λάμβαναν τη μορφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, πότε της κόκκινης μηλιάς και ούτω καθεξής. Οι μύθοι αυτοί οπωσδήποτε ασκούσαν θετική επίδραση υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι παρέμεναν σε επίπεδο συμβολισμού και μόνο αφενός, αφετέρου ότι δεν απέτρεπαν εθνικοαφυπνιστικές έμπρακτες προσπάθειες. Σήμερα, αντίθετα, σε μια περίοδο κατακρίμνησης. Μην κάνουμε λεπτάζουμε ναι, αυτή. Σε μια περίοδο. Θα μπω αμέσως στο θέμα, στην ουσία του θέματος. Μην κάνουμε αυτή. Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα διέρχεται αυτή τη στιγμή μια νέα υποδούλωση από την ξενοκρατία σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, κάποιοι κατασκεύασαν τον μύθο για μένα της λεγόμενης ομάδος Ε. Άρα για σας είναι μύθος. Βεβαίως. Ο ισχυρισμός, θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι ο ισχυρισμός περί υπάρξεως μιας οργανώσεως ή ασδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, διότι ο ιστορικός και ο δημοσιογράφος τεκμηριώνουν κάτι και να έχει αποδεικτική ισχύ. Αντιθέτως, όσοι διατείνονται την ύπαρξη ομάδων, και είναι περίεργος και ο τίτλος, ομάδα τι σημαίνει, κάποια κοινωνική ένωση, λέσχη, τι είναι, όσοι διατείνονται την ύπαρξη αυτής της οργανώσεως, εν πάση περιπτώσει, δεν συνοδεύονται οι ισχυρισμοί τους από αποδεικτική ισχύ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κύριος Πάλμος που λέει ότι είναι εδώ πέρα σήμερα ως εκπρόσωπος της ομάδας Ε, ζει μέσα σε ένα μύθο ή ξέρει ότι είναι μύθος? Δεν μπορώ να κρίνω τα λεγόμενα του κυρίου Πάλμου. Όχι, δεν θα καθένας... λέω να κρίνετε. Ναι, ναι. Λέω να... Ναι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τους λόγους του και φέρει και μάλιστα την ευθύνη των ισχυρισμών του. Είσαι ωστόσο, σε ένα μύθο, κύριε Πάλμο. Σε ένα μύθο, ναι, είμαι συγκλονισμένος από αυτή την Απολώνια αισθητική, η οποία εκφράζεται στον χώρο. Το βγάζουν οι πέτρες δηλαδή αυτό το πράγμα. Την Απολώνια αισθητική, εντάξει, την ακούσαμε εδώ πέρα, λέει. Ο μύθος είναι η ιστορία μας, έτσι, δεν είναι κάτι ψεύτικο. Ναι, λέει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος ότι τελικά αυτή η οργάνωση δεν υπάρχει. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση στον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Τι γνωρίζει για τη γερμανική τεχνολογία της περίοδου 1945 και πού πήγε αυτή η τεχνολογία υπταμένων δίσκων? Τι σχέση έχει τώρα αυτό έχει που έχει άμεση ρωτάτε, σχέση, γιατί ο κύριος Χαραλαμπόπουλος είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει.
Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να αφήξω κάτι πολύ ουσιαστικότερο που άπτεται του ερωτήματος εάν υφίσταται ή όχι ομάδα ε κλπ. Τα πάντα, κύριε Χαρδαβέλα, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν υπήρχε ομάδα ε ή οτιδήποτε άλλο, θα εκδηλωνόταν. Μην ξεχνούμε, η Μακεδονία απελευθερώθηκε από τον αγώνα του Παύλου του Μελά. Ήταν μια οργάνωση επαναστατική, υπαρκτή, με πρόσωπα συγκεκριμένα και με μια δράση. Ξέρετε ότι στα τηλέφωνα που έχουμε μέσα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα. Πάρα πολλοί ρωτάνε κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα το βάλω. Εάν λοιπόν αυτή η οργάνωση ε, η ομάδα ε, υπάρχει από πάρα πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα κάποια κυρία είπε ότι είναι από αρχαιοζάδων χρόνων. Πού ήταν λοιπόν αυτή η ομάδα? Η ιδεολογία υπάρχει. Η οργάνωση έγινε το 1946 και δεν είναι οργάνωση. Ομάδα είναι. Δεν είναι ομάδα. Μου επιτρέπετε. Ούτε ομάδα είναι. Είναι ελληνισμός. Ναι. Μου επιτρέπετε να κάνω μια επισήμανση. Πού ήταν λοιπόν αυτή η ομάδα και αυτοί οι άνθρωποι? Ακριβώς αυτό, κύριε Χαρδαβέλα. Στα 400 χρόνια της τουρκοκρατίας. Πού ήταν το 1453, πού ήταν το 1897, πού ήταν το 1922, πού ήταν το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο, πού ήταν το 1996 με την τραγωδία και κατεσχήνη των ημείων και ούτω καθεξής. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε που διατείνεται ότι εκπροσωπεί κάποια οργάνωση, ας λάβει μάχημη θέση και φανερή υπέρ των δυνάμεων του ελληνισμού. Η μη δραστηριοποίησή του είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη της μη υπάρξης. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, εσείς που με βλέπετε στην τηλεόραση, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος σε όλη την Ελλάδα που είναι πιο μάχημος από μένα στα θέματα ελληνισμού? Θα σας απαντήσω. Όχι, με αν βρείτε αναρίσιν... κάποιον να κάνουμε την αντιπαράθεση. Θα σας απαντήσω, βεβαίως. Yeah. Θα σας απαντήσω με μία ρήση του Ιουλίου Εύβολα του επιφανούς φιλοσόφου, ο οποίος διατείνεται ότι το αίμα των ηρώων είναι πιο ιερό από τις προσευχές των πιστών και των μελάνι των σοφών. Μάλιστα. Πάντως και κάτι εδώ ήθελα να πω. Λοιπόν, πριν προχωρήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλει να παρέμβει για λίγο ο κύριος Λιακόπουλος. Ναι, κύριε Λιακόπουλος. Κύριε Χαρδαβέλα, παρατηρώντας από εδώ, συγγνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω και κάτω. Αλλά δείτε εδώ, έχω κρατήσει τρεις σημειώσεις. Καθώς άκουγα αυτούς οι οποίοι σε βίντεο μίλησαν, είπε κάποιος ότι ο Γκιόλβας πρόβλεψε το θάνατό του. Ακούσαμε όμως μετά ότι ο Γκιόλβας δεν πρόβλεψε να αφήσει διάδοχο, πρώτον. Δεύτερον, υπόθηκε ότι η ομάδα ε δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα. Ακούσαμε όμως ότι από το 18ο αιώνα, είπε άλλος, ότι έμπαιναν σε ραβινικές στοές, μασόνοι, ξέρω εγώ και όλα αυτά, οτιδήποτε μυστικοπαθές τέλος πάντων. Επίσης, τρίτον, ακούσαμε ότι ο σκοπός της ομάδας ε είναι ενάντια στην παγκόσμια εξουσία, ενάντια στον παγκόσμιο πόλεμο, την καταπίεση της σκοτεινής πλευράς του σιωνισμού κτλ. Άρα έχει αποτύχει η ομάδα ε. Επίσης όμως ακούσαμε τον κύριο Πάλμο κάτι αντίθετο, ότι η ομάδα ε δεν ήθελε μέχρι πριν από λίγο να εκφραστεί. Τι απ' όλα ισχύει να μας πει ο κύριος Πάλμος? Μάλιστα. Πριν μας πει ο κύριος Πάλμος, κάτι θέλατε να ρωτήσετε εσείς, κύριε Τσαγκρινέ? Θα ήθελα, για να γλυκάνουν και οι τόνοι, να ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Κάποτε λέει οι Τούρκοι θέλανε για να χτυπήσουν τους Κούρδους, φτιάξανε και πολλοί θέλανε πάρα πολύ να φτιάξουν ένα αεροδρόμιο να είναι απολύτως καμουφλαρισμένο και το κατάφερα. Ήταν το μυστικό τους, το υπερμυστικό τους αεροδρόμιο. Μέχρι τη στιγμή που ακουγόταν ο εισπράκτορας της γραμμής στο λεωφορείο να λέει «Στάση μυστικό αεροδρόμιο», καταλαβαίνετε λοιπόν τι εννοώ. Έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο όπου υποτίθεται ότι υπάρχει μια μυστική οργάνωση όπου στις κρίσιμες και με καταστροφικές συνέπειες για την πατρίδα μας στιγμές, ιστορικές στιγμές, απουσιάζει. 1821, 1853, συνεπώς μπαίνουν τώρα κάποια άλλα ερωτήματα. Το ερώτημα είναι τι εννοούμε με την αισθητική. Η αισθητική δεν μπορεί να καθοριστεί, πρέπει να κυλήσουν πολλά κιλά μελάνης. Μιλάτε για τα Πολώνια αισθητική που είπατε πάλι. Ένα δεύτερο είναι, που θέλω αυτό για να τελειώσουμε, ότι αν εσείς προσφέρετε, αν εγώ προσφέρω, αν ο κ. Καραλαμπόπουλος, ο κ. Πάτσιος, κάποιος κύριος προσφέρει στην πατρίδα, στην Ελλάδα, θα το κρίνουν οι άλλοι, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Και ήθελα τώρα να φτάσω και στην ταμπακέρα, στο διατάφτα, και να πω ότι οι έψιλον, αν υπάρχουν, να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν φροντίσει να έχουν αναπτυχθεί σε κύκλους επιστημόνων οι οποίοι χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, σε κύκλους υψηλά ισταμένων προσώπων, πολιτικών,
και δεν μπορεί να είναι μια καθαρά ελλαδίτικη, ελλαδιτίστικη οργάνωση, θα είναι μια παγκόσμια οργάνωση. Γιατί η Ελλάδα, όπως και η Ινδία, όπως και. Μα τέτοιο πράγμα μας είπε και ο Σπάλμος πριν από λίγο, και το ίδιο πράγμα λέει και αυτοί οι άνθρωποι. Όπως επίσης είπα ότι, είναι μια οργάνωση που είναι. Η Έψιλον ξεκίνησε το 1946. Πριν το 1946 δεν υπάρχει Έψιλον. Υπάρχει ιδεολογία. Σε όλο τον κόσμο και με ξένους. Δηλαδή ο Ντεγκόλ μπορεί να ήταν Έψιλον. Σαφώς. Δεν είναι ελληνική οργάνωση, είναι ελληνοκεντρική. Είναι στην Ιαπωνία, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πιστεύω. Μπορείτε να μας πείτε κάποιους αποζώντες. Ένα αποζώντες. Στην Ιαπωνία υπάρχουν 10.000 άτομα τα οποία μεταφράζουν τον όμηρο από το πρωτότυπο. Και υπήρξε ηλεκτρονικός, ο οποίος ήταν μέλος της Έψιλον και ο οποίος έδωσε τη σημερινή Ιαπωνία που ξέρουμε τη υψηλή τεχνολογία. Ακούστε, σας πω κάτι. Εδώ πέρα λέγονται για πράγματα χωρίς να αναφέρουμε ποτέ συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες χρονολογίες, συγκεκριμένα γεγονότα. Ένας Ιαπωνέζος που είχε κάνει εκείνο. Μέσα από τους 10.000. Νοτιοαφρικάνος που είχε κάνει το άλλο. Εδώ πέρα, επειδή το θέμα είναι προφανώς υπαρκτό και το κουβεντιάζουμε, έτσι, και επειδή λέτε ότι είναι 8.300 Έλληνες στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Και είναι και άλλοι χιλιάδες να πούμε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γκιόλβασον Κάμερα. Εντάξει, δεν είναι. Και ό,τι λέω εγώ είναι on camera. Δεν τα αμφισβητώ. Εγώ δεν έχω προσωπικές μου απόψεις. Κύριε Χαρδαβέλα, μου. Δύο λεπτά, σας παρακαλώ πολύ. Όταν λοιπόν λέγονται αυτά τα πράγματα, όταν μιλάμε για υπερόπλα που έχουν, τα έχουν αρπάξει, ξέρω εγώ, οι Αμερικάνοι ή οι Κορεάτες, όταν το Υπουργείο Άμυνας, θα το δείξουμε σε λίγο, με συγκεκριμένα έγγραφα, στηρίζει τις εφευρέσεις Γκιόλβα και ο κύριος Πέτσος λέει ότι είναι ένας εφευρέτης, πρέπει να τον δούμε, να τον προσέξουμε, να τον στηρίξουμε. Ο Γκιόλβας βρίσκει κάποια πράγματα, τα οποία χάνονται εντελώς, δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή, παρά τα έχουν κάποιες ξένες δυνάμεις. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, διότι. Εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει έψιλον, έχει, θα έλεγα, δευτερεύουσα σημασία από το γεγονός ότι εάν έχουν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα, μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα και ένα τεράστιο σκάνδαλο που το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Είναι πάρα πολύ γνωστό. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε κι άλλους. Μην μιλάτε μόνοι σας. Τον κύριο Βαρδίκο θέλω να ακούσω. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποια είναι η δική σας θέση? Ακούστηκαν κάποιες θέσεις. Και η πλευρά αυτή κυρίως. Και ο κύριος Τσαγκρινός και ο κύριος Χαραλαμπόπουλος. Ο κύριος Πατσός δεν έχει εκφραστεί ακόμη, έχει τα ερωτηματικά του, αλλά κυρίως ο κύριος Τσαγκρινός και ο κύριος Χαραλαμπόπουλος είπαν ότι δεν υπάρχει οργάνωση, είναι ένας μύθος. Η οργάνωση υπάρχει. Ένα από τα οργανωτικά της τελευταίας περίοδου είναι ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής μου. Το 1972 έγινε η μεγάλη, το άνοιγμα για να ζει ο κόσμος. Όχι. Δεν ζει. Δεν ζει ο Θεοδωρόπουλος. Δεν ζει ο Σεραφείμ, ο αρχιεπίσκοπος που πήγατε μέσα με το φουράκι και κάνατε. Δεν ζει ο Γκιόλβας. Δεν ζει ο Νάσης. Δεν ζει ο τύπος ο Θάκης. Μπορούμε να πούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει και είναι έψιλον? Να σας πω κάτι. Ο κ. Σπάλμος. Ο κ. Σπάλμος είναι ένας. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή πέρα από τον Ατλαντικό, όλες οι υπηρεσίες αγωνίζονται να εντοπίσουν αυτά τα άτομα. Γιατί, συνεχίστε. Γιατί να τα εντοπίσουν και γιατί να κρύβονται? Γιατί σκότωσαν όσους μέχρι τώρα? Ποιον? Πάρα πολλούς. Σκότωσαν. Πρώτα τον Ωνάση. Ποιοι τον σκότωσαν τον Ωνάση? Αυτά τα έχουν πει οι ίδιοι οι πράκτορες προτριών ετών στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Πήρε πάλι μου. Πριν από τρία χρόνια τα πάνε οι πράκτορες. Δεν με αφορά, δεν το ξέρω, δεν το έχουμε ακούσει. Είναι ευκαιρία να το πούμε. Έτσι, πριν από τρία χρόνια ακούστηκε στην τηλεόραση, δεν μου λέμε ένα τίποτα. Λέτε λοιπόν, κύριε, εσείς, κύριε, συγγνώμη, κύριε Βαρδίκο, ότι... Τον Ιώ Νάση. Υπάρχει λόγος. Τον Ιώ Νάση, ναι. Τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο Νάση. Αυτή τη θεωρία την έχει αναπτύξει ο κύριος Πάλμος. Ότι κάποιοι ξένοι πράκτορες που πολεμάγαν την ομάδα Έψιλον σκοτώσανε τον Αλέξανδρο Νάση. Έχουν γραφτεί από τότε που ήμουν εγώ μικρός, γιατί αυτό έγινε το Δεκέμβρη του 1973, έχουν γραφτεί τουλάχιστον 50 άρθρα, δεν τα έχω πει εγώ ότι αυτά. Ότι σκοτώσανε τον Νάση, τον Αλέξανδρο. Δεν το έχω ανακοινώσει. Τουλάχιστον 50 άθρα σε ελληνικές εφημερίδες. Μάλιστα. Σε και όχι μόνο. Ο Τρίτσης και άλλοι. Και ο Τρίτσης ήταν θύμα των εχθρών της ομάδας Έψιλον. Νομίζω ναι. Και όχι μόνο. Συγγνώμη, οι εχθροί της ομάδας Έψιλον ποιοι είναι? Η γνωστή προαιώνια εχθρή των Ελλήνων. Πείτε το, έχουν όνομα δεν. Πέστε το εσείς. Σιωνιστές. Ακριβώς, εκεί θα καταλήξω. Ότι από όλα τα ντοκουμέντα είναι σιωνιστές. Να μην κρυβόμαστε. Είναι οι Εβραίοι. Ναι. Αυτό λέτε. Όχι, άλλο Εβραίοι, άλλο σιωνιστές. Οι Εβραίοι που θέλουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Από το 502 π.Χ. Μάλιστα. Με την Εστίρ και πάει συνέχεια. Αναπτύχτε λίγο την φιλοσοφία αυτή την.
χιονιστική, αντισημιτική, όπως θα δείτε. Όχι, απλούστατα η ομάδα Ε είναι η αντίπερα πλευρά από αυτή την ομάδα. Από τις, από τους χιονιστές. Η οποία θέλει να περιφρουρήσει τον ελληνικό πολιτισμό, τους Έλληνες, την Ελλάδα. Η σκοπή, ο σκοπός μάλλον που έχει η ομάδα Ε είναι επιστροφή στην ελληνική παιδεία. Πρώτο. Στον καθημερινό φιλοσοφικό τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Στην αναγέννηση των ιερών και των μυστηρίων. Κύριε Βαρδίκο, εσείς μιλάτε και εσείς σαν μέλος της ομάδας ή σαν... Όχι, δεν μιλώ σαν μέλος, γιατί εγώ τότε ήμουν μικρός, για να είμαι ειλικρινής, το 1972. Τώρα δεν είστε μικρός όμως. Τώρα δεν είμαι μικρός, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Τότε, λοιπόν... Δεν θέλετε να μιλήσετε για ποιο πράγμα, αν είσαστε μέλος ή όχι. Ναι, έστω. Ναι. Αυτό αφήνει ότι μπορεί να είσαστε. Ενώ και ο Πάλμος βγαίνει ανοιχτά και λέει είμαι. Εντάξει, εγώ είμαι εξουσιοδοτημένος, να το πω, on camera από τον Γιόλβερτ. Ως εκπρόσωπος μέσω των ΜΜΕ. Ο καθένας έχει την επιλογή. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κυριαζόπουλε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας απαντήσω γιατί είναι κρυφό. Γιατί είναι κρυφή η ομάδα Ε. Μάλιστα. Η ομάδα Ε απαρτίζεται ή δημιουργείται, αν θέλετε, από Έλληνες επιστήμονες στην Αμερική. Η μοντέρνα μορφή άνθρωπου με αντρικό του. Τώρα, αυτή η ομάδα δημιουργείται ακριβώς στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Σήμερα κιόλας, ή οσδήποτε ένας Αμερικάνος πολίτης, αν κατακρίνει την εξωτερική πολιτική της Αμερικής, χάνει τη θέση του από το δημόσιο. Μάλιστα. Κατά προέκταση, συγγνώμη, να τελειώσω. Κατά προέκταση, όταν μερικοί πατριώτες, Έλληνες, επιστήμονες που βρεθήκαν στην Αμερική και έχουν φύγει από τη μιζέρια του 50 της Ελλάδος και προσπαθούν να παράγουν και έρχονται όλοι μαζί και έχουν κάποιο όραμα που λέγεται Ελλάδα, που ξέρουν ότι δεν οπάθει αυτή τη στιγμή και εκφράζονται ή δημιουργούν μια θεωρία. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εκφραστούν κατά της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής, που η Αμερική από το 1830 ανέκαθεν έπαιρνε θέσεις υπέρ της Τουρκίας και κατά της Ελλάδος. Άρα λοιπόν δρούν υπόγεια, εννοείται. Αναγκασμένοι ήταν, διαφορετικά θα χάναν τις θέσεις τους. Δρούν υπόγεια, δρούν ένα στο σκοτάδι. Υπόγεια δεν το καταλαβαίνω, είναι περίεργη η λέξη υπόγεια. Όταν, δεν το λέω με την κακή έννοια το υπόγεια, εννοώ στο παρασκήνιο. Όχι στο προσκήνιο. Είσαι αναγκασμένο. Για τους λόγους αυτούς που αναφέρετε. Μπράβο. Μάλιστα. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Πατσέ? Μου κάνει εντύπωση, γιατί δηλώνεται ιστορικός επιστήμον. Ναι, ο κύριος είμαι αναλυτής και ιστορικός, είμαι ερευνητής ιστορίας. Ότι η Ελλάδα δεν οπαθεί. Η Ελλάδα από τον ψυχρό πόλεμο μέχρι σήμερα, μπορούμε να διαφωνούμε. Μιλάω δεκαετία 50. Ναι. Δεν ήρθα, δεν πρόλαβα να συνεχίσω. Για δεκαετία 50, αν μείνουμε, να συνεχίσουμε τη δεκαετία του 50. Από το 50 και μετά, έχουμε μια ραδαία εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα κόμματα ή τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Σήμερα είμαστε καλύτερα όσο ποτέ άλλοτε. Άρα η θεωρία ότι κάποια ξένα κέντρα επιβολεύονται την Ελλάδα δεν στέκει εκ του αποτελέσματος. Όχι, είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, και τους Ολυμπιακούς έχουμε πάρει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Το πήρατε σε πολιτική βάση. Εγώ ξεκίνησα να το βάζω σε μια ιεραρχία ημερομηνίας για να καταλάβουμε τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την ομάδα Ε. Για πέστε λοιπόν, για να καταλάβουμε. Ναι, μπράβο. Μιλήσατε για τη δεκαετία του 50. Μπράβο. Διέλεξα να τα πάρουμε λίγο στην εντάξει. Στη δεκαετία του 50, θα έλεγα ότι δικαιολογημένα βγαίναμε από ένα εμφύλιο. Ήταν μια ρημαγμένη χώρα, χωρίς οικονομικούς πόρους, χωρίς ανάπτυξη. Μια χώρα που στηρίζονταν περισσότερο, να πούμε, στο αγροτικό δυναμικό κλπ. Καταλαβαίνω εκεί πέρα να υπήρχε, αν θέλετε, μια στήριξη, προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να στηρίξουν τη χώρα μας. Μπαίνουμε μετά στην δεκαετία του 60, όπου γίνονται οι αλλαγές οι μεγάλες. Και έχουμε εκεί αυτό το κέντρο, οι επιστήμονες, αν θέλετε, μπορεί να έχουν βρει κάποια πράγματα και θέλουν αυτά να τα προωθήσουν. Διότι. Τι πράγματα έχουν βρει αυτοί οι επιστήμονες? Οτιδήποτε κάτι που μπορούσε να ωφελήσει την Ελλάδα. Όπλα. Έστω και όπλα. Έστω και τι όπλα. Άλλο έξω από όπλα? Κοιτάξτε, ένας κάποιος που ασχολείται με θετική επιστήμη μπορεί να σχεδιάσει κάτι, αλλά όταν θελήσει να το εφαρμόσει, εκεί έρχεται η τεχνολογία. Ακούστε να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα αυτό το βράδυ να μην μιλάμε περί διαγραμμάτων.
να μην μιλάμε περί διαγραμμάτων. Όχι, δεν μιλάω για διαγράμμα. Διάγραμμα λέγοντας το μηχανικό. Ναι, ναι, καταλαβαίνετε τι θα εννοώ. Δηλαδή, θέλω, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή ο κόσμος ακούει ξαφνικά να κουβεντιάζουμε για μια ομάδα ε, φοβερή και τρομερή, που υπέρ Ελλήνων, με Ωνάση μέσα, με υπερόπλα, με επαφές στο εξωτερικό, με Ντεγκόλ μέσα που λέτε κλπ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ακούστηκε όμως αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Θέλω να μην μιλάμε αόριστα και έτσι γενικόλογα. Δεν μιλάω αόριστα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί είπατε, γιατί κρύβονται. Η πρώτη άποψη, κρύβοντουσαν τότε, διότι οι Αμερικάνοι, και τώρα ισχύει αυτό, δεν υπάρχει για τότε. Και τώρα ισχύει και σήμερα. Μπορεί να το αντιληφθώ. Σήμερα γιατί να κρύβονται όμως. Συγγνώμη κύριε. Συγγνώμη κύριε. Ναι, ορίστε. Για να μπορέσουμε, για να μην χαθεί η κουβέντα, να έρθω στη δεκαετία του 60. Να φύγω από τη δεκαετία, να πάμε στο σήμερα λιγάκι. Μα το σήμερα είναι η συνάντηση του χθες. Εντάχει. Εντάχει όμως. Εντάχει, βέβαια. Εντάχει, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ερχόμαστε στη δεκαετία του 60 και αυτή η ομάδα όντως θέλει να δράσει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι. Κατά προέκταση, και αυτό θες να τονίσω πιο πριν, όταν θέλεις να παράγεις κάτι, χρειάζεσαι λεφτά και χρειάζεσαι κέντρα που μπορούν να πάρουν τις πρώτες ύλες. Σήμερα, τώρα, αν θέλουμε να παράγουμε κάποιο, λέω παράδειγμα, κάποιον υπολογιστή, οι χρωμοσένσορες, οι τατσιπάκια που μπαίνουν πάνω στις μνήμες, παράγονται μόνο από δύο εργοστάσια. Αλλά εάν βγει εγώ, ο Κυρατζόπουλος, και πάω να ζητήσω κάτι τέτοιο, είμαι υποέλεγχο και περνάω από ανάκριση γιατί θέλω να προσθέσω. Γι' αυτό λοιπόν παραμένω στη σκιά. Όχι, περιμένετε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Ναι, αλλά ολοκληρώστε. Να καταλάβουμε. Τώρα κάνουμε ένα μονόλογο ατελείωτο. Και ερχόμαστε στο 2015. Αλλά αυτή η ομάδα χρειάζεται κάποιο κανάλι για να μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδια του. Τι εννοείται κανάλι, τηλεοπτικό? Όχι, κάποιο κανάλι. Κανάλι, κάποιο δρόμο. Κάποια δίωδο. Κάποια άτομα που μπορούν να αγοράσουν άνετα τις πρώτες ύλες, ναι, ναι, που έχουν τα μέσα να στήσουν την παραγωγή και ούτε καθεξής. Και βρίσκονται. Και βρίσκονται και ακριβώς με τα μεγάλα εκεί τα κεφάλια που λέει τον Άση Μποδοτσάκη κτλ. Μάλιστα. Η οποία ήταν ομάδα Ε. Οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν. Αυτά τα σχέδια. Mm-hmm. Έτσι. Και εκεί ακριβώς πρέπει να αναζητήσουμε την ιστορική, αν θέλετε, τις ιστορικές αλλαγές ή τις ανακατάξεις που γίνονται στην Ελλάδα και γιατί αυτή η ομάδα Ε δεν μπόρεσε να υλοποιήσει όντως τη σκέψη των θετικών επιστήμων και καταλήγουμε τώρα να συζητάμε τελείως. Γιατί δεν μπόρεσε. Εάν σε μια χώρα έρχεται μια χούντα και υπάρχουν, χάνεται η Κύπρος και ενδιάμεσα ανατρέπει το όλο το οικονομικό σύστημα, πού και πώς θα έκανε αυτή την παραγωγή που είχαν στο μυαλό του. Ωστόσο, κύριε Κυριαζόπουλε, ο Βαρδινογιάννης, ξέρουμε ότι την περίοδο της Χούντας δημιούργησε ό,τι δημιούργησε. Χωρίς να θέλω να θίξω την οικογένεια. Και ο Νάσης είχε συνεργαστεί με την Χούντα. Όλοι συνεργάστηκαν, διότι ήταν επιχειρηματίες. Άρα, οπότε, και ο Ποδοσάκης. Όλοι. Άλλο να είσαι επιχειρηματίας. Συγγνώμη, αντιφάσκεται. Από τη μια χρηματοδοτούσαν την Ε, από την άλλη η Ε. Συγγνώμη, σήμερα κιόλας υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που μπορούν για κάποιο εθνικό ζήτημα να σου δώσουν κάποια λεφτά, αρκετά λεφτά, και να σου πούνε σε παρακαλώ, ούτε με είδες ούτε με ξέρεις. Το πρόβλημα είναι ένας επιχειρηματίας δύσκολα μπορεί να βγει στην αγορά και να πει κύριε. Για πάμε και στο υλικό μας. Αντιληπτό, έτσι. Έγινε πολύ κουβέντα και εγώ δεν έχω διαφωτιστεί βέβαια ακόμη. Ειλικρινά μιλάω. Είμαι ακόμη. Μα είναι μπερδεμένο το μπερδεμένο μεγάλο. Ελπίζω, γι' αυτό είπα ότι είναι μια ιστορία που θέλει πάρα πολύ κουβέντα, θέλει πολύ ανάλυση, θέλει πολύ φωτισμό και ελπίζω γύρω στις 2 το πρωί να έχουμε φτάσει κάπου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε. Προς τιμήν της είναι μια κυρία η οποία βεβαίως δεν εμφανίζει το πρόσωπό της, ούτε το όνομά της δεν εμφανίσουμε. Η οποία μας έδωσε μια συνέντευξη. Είναι γραμματέας, λέει ότι είναι γραμματέας εξ απορρίτων της ομάδας Ε. Αντιλαμβάνεσαι, είναι μια κρίσιμη, κέρια θέση που αυτή η κυρία, όταν είναι εξ απορρίτων της ομάδας, πρέπει να ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε μαζί μου. Ας ακούσουμε τι είπε ή τι ήθελε να πει, διότι πολλά πράγματα δεν μπορούσε να μας τα πει και δεν μας τα είπε. Ας την ακούσουμε. Λόγω της ιδιότητάς σας, είσαστε γραμματέας εξ απορρίτων, στα απόρριτα, πάσα εκτός, απόρριτα λεωγραφία της ομάδας Ε. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε αρκετά πράγματα για την ομάδα αυτή.
Ξέρω αρκετά πράγματα σε ό,τι σχέση, ό,τι έχει σχέση με την ομάδα, με όλη την έννοια του απορρίτου. Εξαντλητική δουλειά πολλές φορές. Η ομάδα εργάζεται και κοπιάζει χρόνια τώρα. Και ό,τι έχει σχέση με τα έγγραφα περνάνε από τα χέρια μου. Είπαστε μου λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ομάδας, αφού ξέρετε τόσα προγράμματα. Κυρίως να φανεί προς τα έξω οτιδήποτε το ελληνικό, το αληθινό ελληνικό. Κύριε Παλμό, ανησυχώ, δεν μπορώ να... Μην με πάρετε άλλη σε μένα, πρέπει να μιλάς για την... Το ξέρω, ναι, αλλά δυσκολεύομαι. Σε μία προσπάθεια πανελλήνησης, λοιπόν, δουλεύει όλη η ομάδα και μέσα σε αυτό εργάζομαι κι εγώ, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Είναι η δουλειά η δική μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή, άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα Ε, Έλληνες. Ναι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, βέβαια. Επιφανείς Έλληνες. Επιφανείς Έλληνες, λόγοι Έλληνες, επιστήμονες που αγωνίζονται και επιδιώκουν το καλύτερο. Ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα, τον Έλληνα, και ό,τι έχει σχέση με αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και σε κέντρα εξουσίας, σε κέντρα αποφάσεων. Ανήκουν δηλαδή σε ηγετικές ομάδες, πολιτικές, οικονομικές, ναι, κοινωνικές. Έχουμε άτομα που είναι μέσα σε ομάδες, αλλά επουδενή επηρεάζουν τις ομάδες. Το άτομο είναι ελεύθερο, γιατί πιστεύουμε στην ελευθερία. Πιστεύουμε στο ελεύθερο πνεύμα, πιστεύουμε στο φως το Απολλώνιο που θα βγει ακέραιο και αληθινό από μέσα τους, οπότε θα έρθουν από μόνοι τους. Δεν είναι σε αυτές τις θέσεις προκειμένου να επηρεάσουν. Ναι, κατέχουν θέσεις, κατέχουν γνώσεις, μπορούν να κάνουν πράγματα, δεν επηρεάζουν. Όταν λέτε, δεν μπορείτε να μου πείτε, αλλά αν μπορείτε να μου δώσετε μια αίσθηση. Όταν λέτε απόλυτη αλληλογραφία, χειρίζεστε μια απόλυτη αλληλογραφία, με ποιους και για ποιο λόγο? Καταρχήν πρέπει και μεταξύ μας να ενημερωνόμεθα και οπωσδήποτε υπάρχουν καινούργια στοιχεία κάθε φορά που βγαίνουν και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Η δουλειά δική μας είναι να βρούμε και να ανακαλύψουμε καινούργιες γραφές, να διαβάσουμε όσο το δυνατόν ευκολότερα τις γραφές της ελληνικής γραμματείας, να τις μεταφράσουμε με τον καλύτερο τρόπο, να τις μεταδώσουμε στους συντρόφους μας, με αποτέλεσμα να βοηθήσουμε εκείνους που θέλουν να εισχωρήσουν στο Απολλώνιο φως, να δουν τη γνώση μέσα από αυτό. Έχει σχέση η ομάδα αυτή και με εφευρέσεις και με οπλικά συστήματα, γιατί κάτι τέτοιο είχα ακούσει και είδα, ότι ήταν ένα κεντρικό σημείο της δράσης του αείμνηστου Γιόλβα. Ο καθηγητής μας ήταν σπουδαίος αυτά. Άφησε σπουδαία έργα, άφησε σπουδαίες εφευρέσεις. Σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος, τουλάχιστον για μας. Τον πιστεύαμε και τον εμπιστευόμαστε. Ναι, μπορούσε και είχε τη δυνατότητα να κάνει πράγματα θαυμαστά. Τα οποία κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν από το εξωτερικό. Γιατί όχι από την Ελλάδα όμως. Οι Έλληνες δεν τον αποδέχθηκαν. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι όσες φορές ζήτησε συνεργασία και όχι χρήματα από το ελληνικό κράτος ή ακόμη τους έδινε τις ευευρέσεις του, εκείνοι δεν τις αποδέχθησαν. Και όχι μόνο αυτό. Κάποια στιγμή βρέθηκε εφεύρεσή του από το Υπουργείο το δικό μας σε Υπουργείο του Εξωτερικού. Αυτό λέει πολλά. Ένιωσε προσβεβλημένος, ένιωσε προδομένος, ένιωσε ότι πού είναι ο Έλληνας, πού είναι ο Έλληνας που θα επευθυνθεί για να του δώσει το συγκεκριμένο μηχάνημα αυτή την σπάνια εφεύρεση. Να φωτίσουμε κάτι άλλο. Αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι εθνικιστικό σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει. Πόσο εθνικιστικό μπορεί να είναι όταν κάποιος δουλεύει για την πατρίδα του? Δουλεύεις για την πατρίδα σου. Όταν δουλεύεις σε ένα χώρο και δουλεύεις για το χώρο σου και είσαι πιστός στο χώρο σου, τι είσαι? Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία η απάντηση. Η τελευταία απάντηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε. Κύριε Πάλμο, δεν έχουμε δει πουθενά
μία παρέμβαση της ομάδας Ε σε ένα κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας σύγχρονο. Δηλαδή, δεν έχω δει πουθενά ένα νοσοκομείο. Το νοσοκομείο αυτό το έκανε η ομάδα Ε, και ας μην εμφανιστούν οι χρηματοδότες, τα ονόματά τους κλπ. Δεν την έχω δει, ας πούμε, να στηρίζει τη διεκδίκηση των μαρμάρων της Ακρόπολης, που είναι ένα ελληνοκεντρικό θέμα. Ένα θέμα που αφορά τον ελληνισμό. Δεν είδα δηλαδή κάπου την ομάδα να μπαίνει μπροστά, χωρίς να λένε ονόματα, χωρίς να εμφανίζονται πρόσωπα και να δίνουν τη μάχη τους για ζητήματα του ελληνισμού. Σαν και αυτό που σας είπα τώρα τελευταία. Διεκδικούμε τα Ελγίνια Μάρμαρα. Μάχη μεγάλη η Αίμνη στη Μελίνα, το θέμα σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, θέμα ελληνικού πολιτισμού, θέμα οπωσδήποτε Απολλώνιου Ήθους που λέτε. Πού δύο ομάδες είναι στο θέμα. Κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι σας έχω στείλει την αναφορά μου στον Πρωθυπουργό, πρωτοκολλημένη με 22-904 αριθμός πρωτοκόλλου 1921, που δεν λέω μόνο για την Ακρόπολη, δεν λέω μόνο για τα Μάρμαρα, δεν λέω μόνο για αυτά που έχουμε χάσει, λέω για 24 θέματα και ζητώ απαντήσεις. Είναι η μοναδική αναφορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους που ζητάμε εξηγήσεις για αυτά τα ζητήματα. Και μας λέτε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Η μοναδική αναφορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Κύριε Πάλμο, το να στείλετε. Για 24 θέματα. Το να στείλετε μία αναφορά στον Πρωθυπουργό. Με φωτογραφίες. Εγώ δεν εννοώ έτσι μια ατομική, αν θέλετε, πρωτοβουλία του κυρίου Πάλμου. Στέλνω μια αναφορά στον Πρωθυπουργό. Τη στέλνει σαν ομάδα Ε. Όχι, φυσικά. Η ομάδα Ε δεν είναι κάποια εταιρεία, ούτε ομάδα. Τα διευκρινίσαμε αυτά. Ε ίσον Ελλάς. Δεν είναι ούτε το δελφικό Ε λοιπόν, που λένε κάποιοι. Έχουμε λοιπόν μια ατομική πρωτοβουλία και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας. Να στείλει στον ένα Πρωθυπουργό μια επιστολή σαν Πάλμος και να του λέτε αυτό και εκείνο, αυτό και εκείνο. Εγώ άλλο είπα. Η ομάδα Ε δεν έπρεπε σήμερα να είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα διεκδίκησης των μαρμάρων του Παρθενώνα από την Αγγλία. Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι των μαρμάρων είναι κάτι το οποίο έξυπνα πέρασε τη στιγμή που, όπως αναφέρω και στον Πρωθυπουργό εδώ, εκατοντάδες πλοία ολόκληρα αρχαία έχουν βγει από το εξωτερικό και εξηγώ πώς αποδεικνύεται αυτό. Έχουν βγει έξω. Εμείς για τα Ελγίνια Μάρμαρα κουβεντιάζουμε. Ναι, τώρα. Για τα Ελγίνια, να σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά θα εκφράσω μια άποψη που έχουμε ότι η κοινωνία μας, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι ένας βόθρος διαφθοράς, διαπλοκής, εκμετάλλευσης, γενοκτονίας. Και απορώ με τον εξαιρετικό φίλο, τον κύριο Πατσό, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος, από ό,τι ξέρω, αριστερών καταβολών, που βρίσκει ότι πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά, κύριε Πατσέ. Όλα τα κόμματα, όλοι οι Έλληνες, οι πάντες αυτή τη στιγμή λένε ότι θα πεθάνουν από το κρύο φέτος, κύριε Πατσέ. Αυτό δεν έγινε ούτε το 40, ούτε το 50, ούτε το 60, που δεν είχαμε πολυκατοικίες. Είναι πρωτοφανές. Και η κυβέρνηση κάνει ένα τεράστιο αγώνα για να διορθώσει σφάλματα μια 20ετίας. Συγγνώμη λιγάκι, γιατί. Όχι, είπα αριστερό καταβολών. Επειδή χάνει πραγματικά. Να μην έχω εκφράσει πολιτικές θέσεις και ιδεολογία. Εγώ με την οικολογία έχω ασχοληθεί. Σας το είπα, γιατί στο παρελθόν. Εάν εννοείται την κριτική σκέψη. Την κριτική σκέψη, ναι. Δηλαδή οι δεξιοί δεν έχουν κριτική σκέψη. Χωρίς να δηλώνω δεξιός, έτσι. Προσέξτε, οι δεξιοί. Κύριε Παλαιοπρέπα. Μια άλλη τοποθέτηση. Παρακαλώ. Ο κύριος Πάτης, ο οποίος είναι αριστερός αγωνιστής με χρόνια αγώνες, έχει μια άλλη νοοτροπία από ένα δεξιό. Πάντως το ερώτημα. Για αυτό που σας είπα, για τα Ελγίνια Μάρμαρα παραμένει αναπάνητο για μένα. Σαφώς και έχουμε κάνει ενέργειες. Σαφώς έχουμε κάνει ενέργειες για τα Ελγίνια Μάρμαρα, αλλά εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα του παραμυθιού ότι κοιτάξτε τα Ελγίνια Μάρμαρα και από εδώ να χάνει τη μισή Ελλάδα. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Εγώ αναφέρω 24 θέματα εκεί. Δεν αναφέρω μόνο Ελγίνια. Αναφέρω και Ακρόπολη. Αναφέρω και αυτά. Σύμφωνοι. Αλλά είναι 24 θέματα. Δεν είναι μόνο τα Ελγίνια. Ναι, είναι ο Γιώργος Πάλμος που στέλνει μια επιστολή σαν Γιώργος Πάλμος στον Πρωθυπουργό. Εγώ σας ρώτησα πού είναι η ομάδα στη διεκδίκηση των μαρμάρων αυτών. Υπάρχει απάντηση. Κύριε Χαλαδέλα, αν μου επιτρέπετε, εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό από τα Ελγίνια Μάρμαρα να δούμε τι γίνεται με την Ακρόπολη. Η Ακρόπολη έχει μείνει μισή. Και αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε και από την εκπομπή σας και να απευθυνθούμε στον Υπουργό Πολιτισμού που είναι και Πρωθυπουργός μας και να του πούμε τι γίνεται με την Ακρόπολη. Δεν έχει υποχρέωσει κάποιος να μας ενημερώσει εμάς τους φορολογούμενους πολίτες που πάνε όλα αυτά τα χρήματα και βλέπουμε σαν κατωμένοι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και είναι ένα αντικείμενο μιας έρευνας που κάνω ήδη. Παρακαλώ πολύ, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε κοντά φέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μερικοί λένε ότι εγώ ανήκω στην ομάδα αυτή και θέλω να μιλήσω, θα τους ακούσουμε. Μερικοί αμφισβητούν πάρα πολλά από αυτά που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή. Μερικοί έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό για ό,τι ακούγεται σήμερα.
μερικοί λένε ότι μιλάμε για μια ανύπαρκτη ιστορία. Το πόσο ανύπαρκτη όχι είναι θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες βιβλία, εκατοντάδες δημοσιεύματα, αναφορές και εκπομπές τηλεοπτικές που έχουν γίνει στο παρελθόν, η ιστορία Γκιόλβα με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα διαγράψει και να πει δεν υπάρχουν ή δεν συμβαίνει τίποτα. Συμβαίνει κάτι και αυτό προσπαθούμε να δούμε. Εάν φτάσουμε στο σημείο να δούμε και να πιστούμε ότι όλα αυτά είναι μηδέν, θα το πούμε ότι είναι μηδέν και θα τελειώσουμε και με την ομάδα Ε. Εάν όμως δεν φτάσουμε εκεί πέρα, τότε είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε ασχέτως με τις όποιες αντιρρήσεις κάποιοι λίγοι μπορούν να έχουν. Τώρα, είμαστε λοιπόν στη φάση μιας συζήτησης που έχει ανοίξει. Θέλω να πάω στον κύριο Πατσό. Ήθελα και εγώ κάτι να πω. Θέλω να διαβάσω ένα κείμενο και να μου πούνε, αν θέλει κάποιος από το πάνελ εδώ, πού συμφωνεί με αυτό το κείμενο, πολύ σύντομο θα είναι, και πού διαφωνεί. Δηλαδή, μιλάει για την ελληνική θρησκεία, όπως την αντιλαμβάνονται, συνέλεξα από το ίντερνετ, άνθρωποι που λένε ότι ανήκουν στο ΣΕ. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα είναι όργανο πνευματικού πολέμου. Στέκεται στην πρώτη γραμμή μάχης κατά των μισελληνικών αιρέσεων. Δεν δικάζει τον εχθρό, τον εξοντώνει. Δεν διεξάγει πόλεμο κατά ατόμων. Εξολοθρεύει ομαδικώς τις αντεθνικές δοξασίες. Δεν ψάχνει για στοιχεία που να αποδεικνύουν αξιόπινες πράξεις ατόμων. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε είναι, λατρεύεις τους πατρόβους θεούς? Η απάντηση θα καθορίσει τη μοίρα του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η ουσία του εμπόλεμου ελληνισμού. Πού λένε όμως αυτοί οι κύριοι ότι είναι εψιλόν? Το λένε κάπου ότι είναι εψιλόν? Σε όλο το κείμενο πιο κάτω, ναι. Για να μην τα διαβάζω, ναι, και πάντως μάλιστα... Πρέπει να έχετε το σημείο που λένε ότι είναι εψιλόν. Αλλιώς δεν έχει σχέση με την εκπομπή. Έχει. Η επιστροφή... Τα βάζουν κατά του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας και μόνο το κομμάτι. Και υποστηρίζουν ότι τα υπερόπλα που η ομάδα Ε υποστηρίζει ότι υπάρχει θα είναι ακριβώς για να χτυπήσουν τους εχθρούς του ελληνισμού. Φαντάζομαι ότι εννοείται. Πώς τεκμηριώνεται ότι αυτή είναι η ομάδα Ε στο διαδίκτυο? Το δηλώνει. Στο διαδίκτυο. Θα μπορούσα να το είχατε σημειώσει, κύριε. Ποιος το δηλώνει? Ποιο το υπογράφει, εννοείται. Ναι, ποιος. Και πού το γράφουν, ναι. Ξέρετε πόσες χιλιάδες σχήματα υπάρχουν εσύ. Η Φικράτης Αλεξάνδρου Χολαργεύς. Εντάξει, αλλά αν υπάρχει... περί ψευδονύμου. Γιατί αυτό μπορεί να το έχει βάλει μια μυστική υπηρεσία στο ίντερνετ και να λέει ότι θέλει. Κύριε Χαρδαβέλα, όχι, όχι, άλλο ρωτάω. Εάν συμφωνεί η πλευρά, δηλαδή ο κ. Πάλμος, με την ελληνική θρησκεία το 12ο, εάν συμφωνείτε, αυτό είπα εγώ. Όχι ότι έχει το 12ο. Είναι άλλο ζήτημα. Εάν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση που κάνουν για την αρχαία ελληνική θρησκεία. Αυτό ρώτησα εγώ. Εάν συμφωνούν. Αυτό είναι άλλη εκπομπή καταρχήν. Δεν είναι άλλη εκπομπή. Πείτε μου, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ή να το πω διαφορετικά. Δεν πω διαφορετικά. Το Opus Dei της Ισπανίας. Opus Dei της Ισπανίας. Καθολικό. Είναι τον καθολικό. Η ομάδα Ε δηλώνει ότι συνεργάζεται μαζί της. Την ακούτε πρώτη φορά αυτή την οργάνωση? Όχι, Opus Dei. Περιμένω λιγάκι. Απευθύνομαι στην ομάδα εκεί. Την Opus Dei. Συνεργάζεστε με αυτή την οργάνωση? Έπατσε στο ίντερνετ, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κλίματα ανθρώπων που γράφουν φαντασιώσεις για την ομάδα. Κύριε Πάλμε, συνεργάζεστε με τους Opus Days? Όχι. 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 Λοιπόν. Κύριε Χαρδαβέλα, με συγχωρείτε. Ορίστε. Θα μπορούσαμε μέσα σε μισό λεπτό να κωδικοποιήσουμε 2-3 συμπεράσματα εξ όσων ακούστηκαν. Και να απαντήσουμε στην ερώτηση του κύριου Πατσού που ήταν πολύ έξυπνη. Τα συμπεράσματα τα αφήσουμε για το τέλος. Είναι νωρίς για συμπεράσματα ακόμη, διότι εγώ είμαι μπερδεμένος πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα, κύριε Χαρδαβέλα? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω εάν υπάρχει. Κοιτάξτε, όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία, ναι, είναι κάτι απτό, συγκεκριμένο, ή αν είναι μια συζήτηση η οποία κύριε γίνεται Χαρδαβέλα, η ιστορία, ναι, η ιστορία είναι ό,τι αποδεικνύεται. Παραϊστορία είναι ό,τι σχετίζεται με μύθους και φημολογίες. Τι έχει αποδειχθεί η ομάδα έψιλον? Δεν έχει αποδειχθεί τίποτε. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι η Ελλάδα αργοπεθαίνει σήμερα μοιάζει με έναν ασθενή
ο οποίος ως ετοιμοθάνατος γίνεται δεκτικός σε κομπογιανίτες, σε διάφορους οι οποίοι πλασάρουν διάφορα δίθεν βοτάνια κλπ. Κατά αντιστοιχία υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι διεξάγουν ένα εμπόριο ελπίδων, καταφεύγοντας σε διάφορες μυθοπλασίες περί έψιλον. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών? Επαναλαμβάνω, ουδέν εξ αυτών έχει αποδεικτική ισχύ. Εδώ θέλουμε τεκμήρια. Ποιο το αποτέλεσμα της μυθοπλασίας περί των έψιλον? Είναι το γεγονός ότι καλλιεργείται ένας εφησυχασμός, δημιουργούνται από μηχανείς θεοί ανύπαρκτοι, οι οποίοι θα έρθουν δήθεν και θα λύσουν τα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να επέρχεται μία πνευματική και όχι μόνο νάρκωση. Και να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε τρίτους οι οποίοι δυστυχώς είναι ανύπαρκτοι. Καλλιεργείται δηλαδή μία μυρολατρία και μία παθητικότητα. Και κάτι τελευταίο, επιτρέψατε μου. Αναφέρονται συνεχώς ονόματα διασήμων ανθρώπων, επιχειρηματιών, πολιτικών, εφευρετών, οι οποίοι είναι όμως τεθνεώντες και συνεπία τούτου δεν είναι δυνατόν αυτό να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Αυτή ακριβώς είναι και η μέθοδος των τεκτώνων. Οι τέκτονες, οι μασόνοι λέγουν ο τάδε ο Κολοκοτρώνης υπήρξε μέλος μας. Αναφέρονται σε τεθνεώντες. Και μία καταγγελία, επιτρέψατε μου, θα ήθελα να τονίσω ότι ο μύθος περί της ομάδος Ε έλαβε, προϋπήρχε, αλλά έλαβε ιδιαίτερα σάρκα και οστά εν έτη 1996 μέσω των εκδόσεων κάποιων βιβλίων του Ανέστη Κεραμιδά, ο οποίος προανεφέρθη. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι εκδόσεις αυτές των βιβλίων έχουν γίνει από εκδοτικών οίκων της Θεσσαλονίκης, δεν θα ήθελα να τον κατονομάσω, ο οποίος εκδίδει σειρά βιβλίων με το προσδιοριστικό τεκτονική βιβλιοθήκη. Τεκτονική βιβλιοθήκη. Δηλαδή, συνεπαγωγικά κατανοούμε ότι υπάρχει κάποια συνάφεια, διότι πολλοί εμπλέκουν και την αναγέννηση της, την καλλιέργεια του μύθου περί Ε με τον Σπυρίδων Ανάγου. Συνάφεια μεταξύ Ε και τεκτώνων. Βεβαίως. Ο δε Ανέστης Κεραμιδάς, εις εκ των υποτιθεμένων εκφραστών της ομάδας Ε, σε βιβλίο του αναφέρει επιγραμματικά το εξής: αλλά για να δράσουν οι της Ε δίχως εμπόδια, έπρεπε τα απανταχού μέλη της να εισβάλλουν σε τεκτονικές στοές. Έτσι, από το 1765 άρχισαν οι εύποροι Έλληνες του εξωτερικού να εισέρχονται στις τεκτονικές στοές με την ιδιότητα δήθεν να μοιηθούν στην Μασονία. Και μάλιστα λέγει ότι διετέλεσε και ο μέγας διδάσκαλος Διονύσης Ρώμας, μέλος της Μασονίας. Πώς θέλετε, κάνετε τώρα. Ναι. Επιβεβαιώνετε την ύπαρξη έψιλον. Πώς τον επιβεβαιώνω? Διότι συνδέεται έμεσα. Όχι. Με τον τεκτονισμό. Σας καταγγέλλω το ποιοι καλλιεργούν αυτά τα μυθεύματα. Εγώ δεν. Όχι, είμαι σαφής. Σας λέω ποιοι καλλιεργούν μύθους. Κύριε Βαρδίκο, έχετε σχέση με τους τέκτονες? Όχι, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είμαι Έλληνε ελεύθερος και περήφανος και δίκαιος. Καμία σχέση με τέκτονες, καμία σχέση με οτιδήποτε έχει στη δική μας με τη Μασονία. Εγώ σας λέγω ποιοι έφεραν στο προσκήνιο δια του Ανέστη Κεραμιδά τα συγκεκριμένα. Αν είναι Μασόνοι, είναι εκδόσεις που έχουν σχέση με τεκτονισμό. Μα τι λέει όμως? Ορίστε. Ότι αναγκάστηκαν πριν από 200-300 χρόνια. Όχι, άλλο σας λέω. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ τους συνεργάτες μου, τον κύριο Κεραμιδά, Θεσσαλονίκη τώρα. Τώρα όμως. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον κύριο Κεραμιδά. Εξάλλου και οι τέκτονες έχουν τα βιβλία τους και όλα τα μέλη είναι εγγεγραμμένα. Μας εξυπηρετεί πάρα πολύ η τοποθέτηση του κυρίου Χαραλαμπόπουλου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερο. Γιατί εξυπηρετεί? Το γιατί θα το καταλάβουμε στο τέλος της εκπομπής. Ναι, διότι ο κύριος Χαραλαμπόπουλος απάντησε λίγο στον κύριο Πατσό στο βασικό θέμα που έβαλε. Ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ναι, κύριε Παλμούτε, λίγοντα πολύ, είπε δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι ότι η ομάδα Ε είναι ένας μύθος, δεν υπάρχει. Εντάξει. Δεν επιβαίνεται αποδείξεως. Αν υπάρχουν αποδείξεις, κατατεθούν. Αφήσατε μάλιστα ένα υπονοούμενο ότι είναι ένας μύθος που έχει πλαστεί για να βγάζουν κάποιοι λεφτά. Αφενός αφετέρου να καλλιεργούν ένα μεσιανισμό. Μπράβο. Και έναν εφησυχασμό ως εκ τούτου. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, θέλετε να πείτε ότι η φιλική εταιρεία του 1814 ήταν ένα. Τώρα με συγχωρείτε, μην συνδέεται. Τι σχέση έχει, κύριε μου, η φιλική εταιρεία με ανύπαρκτες οργανώσεις? Είπε κάτι ο κ. Χαραλαμπόπουλος, πρέπει να απαντηθεί ότι προσπαθούμε να βγάλουμε λεφτά. Εγώ λοιπόν θέλω να δηλώσω. Δεν είπα για τον κύριο Πάλμο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά. Δεν έχω εκδώσει ποτέ βιβλία. Δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από εκατοντάδες άθρα. Δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από χιλιάδες συμμετοχές στη τηλεόραση και το λέω στον αέρα. Και δεν έχω πάρει και ποτέ λεφτά από χιλιάδες ανθρώπους που μου στείλε η κυρία Κούτρου και άλλοι να τους κάνω ψυχοθεραπείες. Δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από κανέναν. Και προκαλώ στον αέρα, αν προσθέτει, να μου πει ότι πήρα μια ραχνή. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν απευθύνεται σε εσάς, αλλά σε κάποιους εκδότες εμπόρους, οι οποίοι ανέσυραν όλο το θέμα για αυτό και που είπατε, στους οποίους ανεφέρθην. Ναι, εγώ διευκρίνησα εξ αρχής. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανείς στην Ε
που να είναι εκδότης και να βγάζει βιβλία περί έψιλων. Αυτά δε τα βιβλία που έχουν βγει. Ο ένας ήταν φίλος του Γκιόλβα και πήρε 5 πληροφορίες. Ο άλλος ήταν φίλος του Πασά και πήρε 2 πληροφορίες. Ο τρίτος ήταν φίλος του Τάδε και πήρε 2 πληροφορίες. Και όπως βλέπετε και ξέρετε, τα βιβλία αυτά έχουν ελάχιστες πληροφορίες. Δηλαδή, ένα άρθρο που έκανα σε ένα περιοδικό, το Nexus, που είναι και διεθνές, που ήταν το άρθρο 2 σελίδες, έχει περισσότερες πληροφορίες από την ιστορία όλων αυτών των βιβλίων που έχουν εκδοθεί. Κατά συμπέρασμα, μην μη συζητάμε για εκδότες οι οποίοι έχουν έσοδα χρησιμοποιώντας το θέμα της έψιλον. Κατά κόρον. Ναι. Δεν έχουν σχέση με την έψιλον. Οτιδήποτε είναι μυστικό είναι και εκμεταλλεύσιμο, έτσι. Η αόρατος αρχή που επικαλούνται ότι η φιλική εταιρεία είναι η έψιλον, λέτε εσείς. Όχι. Είδος φιλική εταιρεία είναι η έψιλον. Θα πρέπει αλλά να πούμε... απαντήσω κάτι που είπατε πριν. Με συγχωρείτε, η φιλική εταιρεία είχε αρχή, ήταν γνωστή, ενεφανίστηκε η ηγεσία της στην πορεία του αγώνος, ενεφανίστηκε η ηγεσία της. Είναι γνωστή από τα αποτελέσματά της και τη δράση της. Πού είναι η λεγόμενη έψιλον. Μετά το 1821. Μα και μας ενεφανίστηκε η ηγεσία, κύριε Χαραλαμπόπουλο. Ο Γκιόλβας εδώ σε αυτό το κανάλι βγήκε 3 φορές. Δεν νομίζω ότι κρύψαμε κάτι. Και θέλω να απαντήσω στον κύριο Πατσό που έβαλε το θρησκευτικό θέμα. Ότι εμείς πράγματι στο θέμα το πολιτιστικό είμεθα φιλοθεάμενες του ας το πούμε ακερσεκόμη ακέσιου νυφαγέτη, μουσηγέτη, αρχηγέτη, φίβου, πίκτη πεάνα ή Απόλλωνα. Είμεθα φιλοθεάμονες. Διότι όπως γράφουν και τα κείμενα που ξέρει ο κύριος Τσαγκρινός, περισσού θουρίδες, περισσού θυάδες. Πάτε μια τελεία, είτε ο κύριος Χαρδαβέλας στο τηλέφωνο μας. Δεν είμαστε θρησκευόμενοι. Κύριε Κεραμιδά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκεί. Μας παρακολουθείτε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, όχι από την αρχή, αλλά είχα λάβει αμέτρητα τηλεφωνήματα. Ναι. Και έτσι λοιπόν άνοιξε τηλεόραση και σας είδε κάτι έγραφα. Λοιπόν. Θα θέλω να κάνω μία διευκρίνηση. Καταρχήν. Πριν κάνετε τη διευκρίνηση, θέλω ο κύριος Χαραλαμπόπουλος να σας βάλει κάνα 2 ερωτήματα που είχε βάλει όταν αποσιάζατε στην εκπομπή. Βεβαίως. Ναι, καλησπέρα στον κύριο Γεραμιδά. Επεσήμανα προηγουμένως 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο μύθος περί έψιλον ανεσύρθη, θα μπορούσαμε να πούμε, από έναν εκδοτικό οίκο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει εκδώσει σειρά βιβλίων με τον προδιορισμό τεκτονική βιβλιοθήκη. Υπ' αυτήν την έννοια υπάρχει έμεση πλην σαφής σχέση με τέκτονες. Αυτό είναι προφανές. Του κύριου Κεραμιδά είναι εκδοτικός οίκος. Όχι, δεν είναι του κύριου Κεραμιδά. Αλλά... τα βιβλία του κύριου Κεραμιδά εξεδόθησαν από εκδοτικό οίκο, ο οποίος έχει σχέση με τεκτονική βιβλιοθήκη. Έτσι επιγράφεται. Από εκεί και πέρα, σε βιβλίο του κυρίου Κεραμιδά, αν δεν απατώμε, έχω επιλέξει εδώ το κείμενο, την παράγραφό του, αν δεν απατώμε είναι το 2003 «Οι μύθοι καταραίουν», ο κύριος Κεραμιδάς ισχυρίζεται τα ακόλουθα. Αλλά για να δράσουν οι της έψιλον, δίγως εμπόδια, έπρεπε τα απανταχού μέλη της να εισβάλλουν σε τεκτονικές στοές. Έτσι, από το 1765 άρχισαν οι εύποροι τέκτονες του εξωτερικού να εισέρχονται στις τεκτονικές στοές με την ιδιότητα δίθεν να μοιηθούν στη Μασονία. Οι τεκτονικές στοές Ευρώπης έρχονταν σε επαφή με τα Επτάνησα, όπου εκεί μέγας διδάσκαλος κατάφερε να γίνει ο ελληνοκεντρικός Διονύσιος Ρώμας. Είναι ένα θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε στο προσεχές τεύχος του περιοδικού Απολώνιο Φως που κυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου και αναφέρεται στις μυστικές εταιρείες και στις σχέσεις με τον οικουμενισμό, τον σιωνισμό και την έψιλον. Τη διαφημίση την κάναμε, κατεβάστε το ίδιο. είναι μια επισήμανση, okay. Κύριε Χαρδαβέλα. Τώρα, το ζήτημα λοιπόν, ρωτάμε τον κύριο Κεραμιδά τι για τη σχέση ομάδας έψιλον και μασόνων και τεκτόνων. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Με το δεδομένο ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι εμπνευστής της λεγόμενης ανύπαρκτης ΔΜΕ ομάδος έψιλον ήταν ο επιφανής τέκτον Σπυρίδων Νάγος και με το δεδομένο... βλέπετε να υπάρχει σχέση. Με το δεδομένο ότι τέτοια βιβλία εκδίδουν κάποιοι οι οποίοι έχουν σχέση με διαπραγμάτευση τεκτονικών θεμάτων όπως κατέδειξα προηγουμένως, υφίσταται οπωσδήποτε ένα εύλογο ερώτημα κύριε των σχέσεων. Κύριε Καραμιδά, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Υπάρχει σχέση ομάδας έψιλον και τεκτόνων? Πολύ απλά είναι τα πράγματα για να μην τα μπερδεύουμε. Όχι κύριε Χαρδαβέλα, δεν υπάρχει ουδέμια τότε γιατί... σχέση ε και τεκτόνων. Ναι. Εγώ γράφω στο βιβλίο μου ότι η ομάδα έψιλον, όπως δήλωσα και στην κυρία Δέσποινα Γεωργιάδου, μάλιστα, έχει διαχωρίσει παντού. Και όταν λέω παντού, καλύπτω τα πάντα. Κύριε Γεραμιδά, με συγχωρείτε. Το συγκεκριμένο αναγνωρίσατε το συγκεκριμένο απόσπασμα που ανέγνωσα από το βιβλίο σας?
Ανέγνωσα ένα απόσπασμα συγκεκριμένο από το βιβλίο σας. Εισβάλλει παντού. Ναι, ανέγνωσα, με συγχωρείτε, ανέγνωσα ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από το βιβλίο σας 2003, ο θρίαμβος των έψιλων, το παρέθεσα αυτούσιον, πρώτον. Το αναγνωρίζετε αυτό, το αποδέχεστε? Μα βέβαια και το αποδέχεστε. Το αποδέχεστε, μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθουμε, με συγχωρείτε, να έρθουμε σε μια άλλη παράμετρο του θέματος. Πώς κρίνετε και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τα βιβλία περί έψιλων εξεδόθησαν από εκδοτικό οίκο, με συγχωρείτε, ο οποίος διαπραγματεύεται συνεχώς και εν πολλής τεκτονικά θέματα. Παρακαλώ το σχόλιο σας επ' αυτού. Θα μάθετε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, μου δόθηκε ευκαιρία. Ευχαριστώ. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω εκδοτικός... Να μην αναφέρουμε όνομα, δεν έχει σημασία, ναι. Σωστά. Ο εκδοτικός αυτός οίκος αποτελείται από έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι, αν και εγώ δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είχα ουδεμία και ούτε πρώτα σχέση με τεκτονικές. Ναι, εγώ δεν ισχυριστικά ότι εσείς είστε το εκτό. Κύριε Πυραμιδά, βάλτε μια ανωτελεία, διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Σε λίγο μάλλον θα υπάρχει τηλεφώνημα αυτό, ναι, προχωρήστε. Θα απαντήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το δεύτερο μου βιβλίο, το Ομάδα Ε Τελική Αναμέτρηση των Εκτικών Κρισιών, πράγματι εξεδόθη από έναν εκδότη, πολύ καλός εκδότης, πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος την χάνει να είναι τέκτον. Πώς σας με ενδιαφέρει. Δεύτερον, το δεύτερο... Με συγχωρείτε, επιβεβαιώ, δηλαδή, μας λέτε ότι δεν διαπραγματεύονται απλά τεκτονικά θέματα, αλλά ότι φέρουν και την τεκτονική ιδιότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε, κύριε. Είπατε ότι είναι τέκτον ο εκδότης. Ο εκδότης δεν είναι μέλος της ΕΕ. Γιατί αυτό που κάνετε δημιουργεί σκοπιμότητα. Ναι, ακούμε, κύριε. Συνεχίστε. Εγώ εξέδωσα δύο βιβλία με έναν εκδοτικό οίκο από Τσονίκη, ο οποίος την κάνει αυτός ο εκδότης να είναι τέκτον, όπως ο ίδιος ομολογεί. Εγώ φυσικά δεν γνωρίζω ότι είναι τέκτον τότε, διότι δεν ήξερα τα εκδοτικά. Καλά, και τα νέα τέκτον δεν είναι λεπρός τώρα, μην τρελαθούμε τελώς δηλαδή. Τα υπόλοιπα 13 βιβλία μου τα εξέδωσα με άλλους διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, ναι. Και τα τελευταία βιβλία μου τα εκδίδω με το δικό μου εκδοτικό οίκο, Ιερά Ελλάς. Εκτός όλων αυτών, γνωρίζουν πολύ καλά και οι φίλοι μου και ο κύριος Γιώργος Πάλμος, ο κύριος Δημήτρης Βαρδίκος και ο κύριος Γιώργος Ακνοσπύλος, ότι ο πιο εμπορικός συγγραφέας, αλλά συνάμα και ο πιο φτωχός, και δεν θέλω να το πω, είμαι εγώ. Δύο λεφτά, κύριε Κεραμιδά. Κύριε Κεραμιδά, ένα λεφτό τώρα. Αυτό. Γιατί αρχίζουμε τώρα... Κύριε Χαραμπόπουλε, με τον κύριε Καρδαμπέλα, ακούστε τώρα και μια είδηση. Και εσείς, κύριε Χαραμπόπουλε, έχετε εξεδώσει ένα βιβλίο με τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Είναι έτσι? Βεβαίως, αλλά δεν διαπραγματεύεται το θέμα της ομάδας Ε, κύριε Κεραμιδά. Ούτε εγώ ισχυρίζομαι ότι τα μέλη της ομάδας Ε της λεγόμενης έχουν σχέση με τεκτονικές στοές. Στο χώρο μας υπήρξατε τέκτον. Ενώ εγώ όχι. Ορίστε, μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό. Ο πολύς ρεαλισμός, ο πολύς ρεαλισμός είναι ύποπτος. Ορίστε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ύποπτος. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι σωστός άνθρωπος, αλλά μην κάνεις την καλάτη, ερευνητής είσαι. Διότι υπήρξες τέκτον, είναι είστε, γνωστό. Είστε ψεύτης, το διαψεύδω, και θα έχοντας επίγνωση του χαρακτηρισμού θα υποστείτε τις συνέπειες αν συνεχίζετε. Είστε ψεύτης, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Και μάλιστα εδώ έχουμε και τεύχος κατά του τεκτονισμού. Εμείς τον τεκτονισμό τον απογυρίσαμε, κύριε Κεραμιδά. Ανέστη έβγαλε σύντηση. Έβγαλε είδηση, βγάλασε είδηση, λέει. Τι είδηση έβγαλε, δύο ο κύριος Καραλμπόπουλος. Το διαψεύδω κατηγορηματικά, είναι ψευδές. Η ομάδα Ε έγινε γνωστή επισήμως τον 6ο π.Χ. αιώνα. Κύριε Κεραμιδά, ομάδα Ε υπάρχει. Κύριε Κεραμιδά. Υπάρχει το βιβλίο. Κύριε Κεραμιδά, ομάδα Ε υπάρχει. Κύριε Χαρδαβέλα, εάν εγώ. Κύριε Κεραμιδά, ετοιμαστείτε να υποστείτε τις νομικές συνέπειες για την συκοφαντική δυσφήμιση την οποία διαπράξατε εναντίον μου. Εντάξει, κύριε Κεραμιδά. Θα κατατεθεί, γνωστοποιώ μέσα από το βήμα αυτό, ότι θα κατατεθεί αύριο αγωγή. Μάλιστα. Μη φωνάζετε. Εντάξει, κύριε. Να το κάνετε όμως. Κύριε Κεραμιδά. Εγώ, κύριε Κεραμιδά, δεν εμφανίζομαι σε βιβλία να υποστηρίζω το 12ο και εν συνεχεία να πηγαίνω στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και να εκδίδω βιβλία υπέρ του χριστιανισμού. Και το αντίθετο, εγώ έχω ιδεολογική συνέπεια και θέση. Για να γνωρίζουμε ο έκαστος εθνικός πρεσβεύει. Έχω επιθυμία να απελευθερωθούν όλες οι πατρίδες, διότι προέρχομαι από την Ανατολική Θράκη και θέλω να την ξαναδώ ελεύθερη, κύριε Χαραμπόπουλε.
Φοβάμαι ότι σε όλα θέλει, αυτά, κύριε Κεραμιδά, είναι αυτό που έλεγα. Ελεύθερο και τον Πόντο και την Βόρειο Κύπρο και τη Μικρά Ασία. Είναι δακαής πόθος κάθε σωστού Έλληνα. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ για τις συκοφαντίες που εκτοξεύσατε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, Ειρήνη, κύριε Κεραμιδά, το ερώτημά μου. Κύριε Κεραμιδά, το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Αλλά δεν το απαντήσατε κι εσείς. Υπάρχει σήμερα ομάδα Ε, ναι ή όχι? Υπάρχει. Και να σα το αποδείξω. Δύο λεφτά. Με λίγα λόγια. Υπάρχει σε δράση αυτή η ομάδα? Πάντοτε και στο 21 έλαβε δράση το 1808. Μην πάμε στο 8. Ο Γρηγόριος Τζαλίκης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με ενδιαφέρει το σήμερα. Αφήστε το 1808 και το 1910. Το δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται τότε. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ομάδα Ε. Βεβαίως και υπάρχει. Ενδράση. Ενδράση, ναι, ενδράση. Μπορείτε να μου πείτε μία από τις δραστηριότητες της σήμερα? Βεβαίως, κύριε Χαρδεβέλα. Παρακαλώ. Βεβαίως. Καταρχήν δεν είναι. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ στο Βόρειο Όλυμπο υπήρχε μία σπηλιά τεραστίων διαστάσεων και το ξέρουν όλοι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ρίξανε μπετόν, μέσα σε μία νύχτα εξαφανίστηκε το μπετόν. Ποια σπηλιά είναι αυτή, να πάω να τη βρω? Ναι, βεβαίως. Από τη βόρεια πλευρά του Ολύμπου. Τι λέει, η βόρεια πλευρά του Ολύμπου μιλάει τώρα για μια έκταση χανή. Πού να πάω να ψάχνω εκεί πέρα? Τι να βρείτε, αφού εξαφανίστηκε τον πετό. Πώς θα βρείτε τον πετό? Και αυτό ποιος το έκανε, η ομάδα Ε? Ακριβώς, η ομάδα Ε. Γιατί. Πώς εξαφανίστηκε και δεν βρήκε? Γιατί εξαφανίστηκε τον πετό η ομάδα Ε? Γιατί κάποιοι άλλοι βάλανε το πετό. Γιατί εκεί πέρα μέσα έβγαινε ένα αυτοκίνητο το 1998. Και μάλιστα έχει ζήτη ένα εισαγγελέα που πήγε, έβγαιναν αυτοκίνητα, φορτηγά, με κοντέινερ και δεν ξέραμε τι είχαν μέσα. Πηγαίναν στη σπηλιά του Ολύμπου αυτά φορτηγά, αυτοκίνητα. Ναι, ακριβώς. Με τι φορτίο, ξέρουμε, επικίνδυνο? Πυρηνικά. Κοίταξε, ήταν κρατική υπηρεσία. Ναι. Πήγαμε με έναν εισαγγελέα που γελάει ο κύριος από εδώ, που είναι κοινωνιολόγος, τον κύριο τον αείνιστο Χαράλαμπο Δράκο. Ο οποίος μετά από λίγο καιρό έχασε τη ζωή του. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού? Εξαιτίας του γεγονότος, ναι. Και πάρα πολλοί χάσαν τη ζωή τους. Διότι για να είναι κανείς κοινωνιολόγος, θα πρέπει να ζήσει μέσα στην κοινωνία με τον απλό λαό και όχι από. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Και να χαμογελάει ελληνικά. Να σας ρωτήσω, κύριε Κεραμιδά, μια και απευθύνεται σε μένα. Ναι, δεν θα χαμογελούσε, κύριε Κεραμιδά. Που βλέπουμε στην οθόνη. Όχι, γελούσα με τον πετό που εξαφανίστηκε, αλλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαβάζω εδώ ότι ένας από τους στόχους της ομάδας Ε είναι να αποκτήσει Ελλάδα τις σκλαβωμένες πατρίδες Ανατολική Ρωμιλία, ναι. Κύπρο, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη κλπ. Ναι. Που μέσω του πολέμου έχασε, ώστε η χώρα μας να ξαναγίνει όπως ήταν τα χρόνια του Κοσμοκράτορα Αλέξανδρου. Μια χώρα που ενέπαινε σεβασμό και περηφάνεια σε όλους. Συμφωνείτε και αυτό, με αυτό? Συμφωνώ και θα γίνει. Μάλιστα. Και θα γίνει. Γιατί εάν λέγανε πριν 2.400 χρόνια ότι οι Έλληνες θα κατακτούσαν όλο τον κόσμο, το πίστευε κανείς? Εγώ προσωπικά θλίβομαι. Ο Ισοκράτης και ο Αριστοτέλης και μερικά το πιστέψανε. Θλίβομαι. Διότι θλίβομαι. Κύριε Κεραμιδά, βάλτε μια ταινία σας παρακαλώ πολύ. Να ακούσουμε και τον. Θλίβομαι γιατί. Τσακρινό, το κύριο Τσακρινό. Στην ιστορική διαχρονία η Ελλάδα έχει να προσφέρει ένα πολιτισμό απαράμιλο. Εάν αρχίσουμε τώρα και μιλάμε για πράγματα τα οποία η ίδια η πραγματικότητα τα διαψεύδει, εδώ πέρα η Τουρκία συζητιέται αν θα μπει ή όχι στην ΕΟ. Οπότε η Τουρκία θα είναι στην ουσία μέρος μιας Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Τι μιλάμε τώρα για κόκκινες μηλιές και για μαρμαρωμένους βασιλιάδες? Πάνω σε αυτό το θέμα, εάν η Κωνσταντινούπολη έχει πάνω από 10 εκατομμύρια, 12, εάν δεχτούμε ότι την παίρνουμε, η πλειοψηφία θα είναι η Τουρκία. Δηλαδή τρελό, πραγματικά. Ο κύριος Κεραμιδά δεν έχει συνείδηση σε ποιο κόσμο ζει προφανώς. Αυτό αφορά εσάς, κύριε Κεραμιδά. Ο κύριος Κεραμιδάς, οφείλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος εξαίρετος. Είναι πραγματικός. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι η αιχμή του δόρατος στο λόγο του. Ίσως αν ήταν πιο καλά προετοιμασμένος, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον πήρατε ξαφνικά τηλέφωνο. Ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι προετοιμασμένος. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα γεγονότα μας ξεπερνούν και δεν πρέπει να σταθούμε τώρα σε πράγματα που θα λυθούν στην πορεία. Κύριε Κεραμιδά, σας αφήνουμε γιατί πρέπει να κάνουμε και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε. Και η έρευνα θέλει ανοιχτά μάτια. Ευχαριστώ. Σωστό. Πάμε διαφημίσεις. Ωραίες. Στον αέρα και κουβέντα με την ομάδα Ε. Τα τηλέφωνα μέσα έχουν σπάσει από ανθρώπους που θέλουν να παρέμβουν. Να πούνε, να εξηγήσουν, να φωτίσουν, να διαψεύσουν κλπ.
Να ξεκινήσουμε να σας ακούμε σιγά σιγά. Ένας δημοσιογράφος, ένας συνάδελφος, ο κ. Χατζηπαρασκευάς είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα κύριε Χατζηπαρασκευά. Καλησπέρα κύριε Χαδαβέλα. Να πω καταρχήν ότι δεν παίρνω απλά ως δημοσιογράφος, που είναι ως εκδότης μιας εφημερίδας η οποία έχει γράψει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία στον χώρο του πατριωτικού κινήματος, τον πατριωτικό χώρο, όπως θέλετε πέστε εδώ. Δεν με ενδιαφέρουν τα κοσμητικά επίθετα. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που γνωρίζω ότι δραστηριοποιείται φανερά στην ελληνική κοινωνία είναι η ομάδα Z της ελληνικής αστυνομίας. Καμιά άλλη ομάδα δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Αυτό που γνωρίζω σίγουρα όμως είναι ότι εδώ υπάρχει ένας πόλεμος εκδοτικών συμφερόντων. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία κρύβεται. Δεν κατανοώ τους λόγους για τους οποίους κρύβεται. Να πω ότι έχουν παρελάσει όλοι αυτοί από το γραφείο μου, κύριε Χαρδαβέλα. Όλοι. Και έχουν φύγει όλοι με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς αποτελέσματα. Όταν λέτε όλοι, γιατί δεν συνεργώ στους σκοπούς τους. Ναι, όταν... Και οι σκοποί τους θεωρώ ότι είναι. Ακούστε. Τι εννοείται. Δύο λεπτά, κύριε Χατζηπαρασκευά. Ένα-ένα. Θα ακούσουμε τους σκοπούς. Η έκδοση βιβλίων. Ναι. Δεύτερον, η έβρεση πελατείας. Και τρίτον, και πιο επικίνδυνο, να καθησυχάσουν τον κόσμο που θέλει να προσφέρει κάτι. Κάτι περισσότερο για την πατρίδα από αυτό που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Να τον καθησυχάσουν στο σημείο που αγανακτεί κανείς με αυτό που βλέπει. Ναι. Και επιπλέον, και το χειρότερο απ' όλα, και αυτό είναι καταγγελία, επιχειρούν οι άνθρωποι να χτυπήσουν το τρίπτυχο της εθνικής ομογένειας, δηλαδή το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον, χτυπώντας το κοινό δόγμα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, την Ορθοδοξία. Αυτό που μπορώ επίσης να καταλάβω. Κύριε Χατζηπαρασκευά, ένα λεπτό σας παρακαλώ να κάνουμε λίγο διάλογο, γιατί λέτε και μερικά πράγματα που θέλουν ίσως μια εξήγηση. Mm-hmm. Εσείς ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή, καταγγέλλετε αυτούς τους ανθρώπους σαν απατεώνες. Πολιτικούς απατεώνες, ναι. Πολιτικούς απατεώνες. Ότι δηλαδή έχουν κατασκευάσει μια ομάδα μαϊμού. Ακριβώς. Έτσι, λαϊκά. Ακριβώς. Μια ομάδα έψιλον που είναι μαϊμού. Ακριβώς. Βγαίνουν να πούμε και μιλάνε, γράφουν άρθρα, βγάζουν βιβλία, εμπορεύονται όλη αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Για να βγάζουν λεφτά. Μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες. Ακριβώς. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ακριβώς. Είπατε λίγο πριν ότι περάσανε από το γραφείο σας όλοι αυτοί και τους διώξατε κακήν κακώς. Κακήν κακώς δεν τους έδιωξα, απλώς με τη συμπεριφορά μου τους έδωσα να καταλάβουν ότι εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους. Ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζει εμένα. Με γνωρίζει. Όχι, δεν πιστεύω να εννοείται. Όχι, δεν σας γνωρίζω, σας κύριε. Δεν σας γνωρίζω. Ούτε σας κύριε που βλέπω τώρα σας γνωρίζω. Ούτε και εγώ σας γνωρίζω. Εντάξει, ούτε το όνομά σας δεν έχω ακούσει. Εγώ δηλαδή. Ούτε καν το όνομά σας δεν έχω ακούσει. Όχι, επειδή μια στιγμή μιλάει, λέει ο κύριος είναι του χώρου. Εγώ το κάνω το όνομά σας έχω ακούσει, κύριε. Για ποιος Χατζή Παρασκευάς. Εσείς ποιος είστε. Ούτε εγώ σας γνωρίζω, κύριε. Ούτε το όνομά σας. Ούτε και εγώ δεν σας ξέρω. Ποιο είναι το όνομά σας. Ποιο είναι το όνομά σας. Όχι, γιατί λέτε είστε του χώρου. Σας ξέρει η μάνα σας. Η μαμά σας ξέρει. Η μαμά σας ξέρει. Για η θεία σας μιλάτε, ξέρει. Για να καταλάβω. Η θεία σας ξέρει. Για ποιο χώρο μιλάτε, κύριε. Εσείς στο χώρο που λέτε, ανακατευόσαστε τώρα εσείς στο Ορθόδοξος και μπαίνετε σε άλλα αλόνια. Τι δουλειά έχετε εσείς, εμείς κύριε, έχουμε πάει στον Ορθόδοξο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά πού έχει ορθόδοξο. Τι δουλειά έχει, κύριε μου, η Ορθόδοξία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Ορθόδοξος εταιρεία. Δεν ακουγόσαστε καθόλου και οι δύο. Κύριε Χατζηπαρασκευά, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Κύριε Χατζηπαρασκευά, σας παρακαλώ κύριε Χατζηπαρασκευά, ένα λεπτό, δεν ακούγεστε καταρχήν. Μιλάτε και οι δύο φωνάζετε και δεν ακούγεστε καθόλου. Πάρχετε τώρα από το αυτό που θέλα να μας πει ο κύριος Χατζηπαρασκευά. Δύο λεπτά. Ποια εφημερίδα βγάζει, πες του. Για ποια εφημερίδα βγάζετε, την ξέρει κανείς. Πες του το όνομά της. Για το στόχο μιλάτε τώρα. Α, το στόχο βγάζετε. Δεν τρεπόσαστε ρε χουντικέ. Χουντικέ, χουντικέ. Χούντα, χούντα. Χούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρά ρε χούντα. Ε, χούντα. Το στόχο βγάζεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Παρά ρε χούντα την εφημερίδα σου. Σας παρακαλώ, μα βγάζει το στόχο και μας μιλάει. Είναι μια εφημερίδα το στόχο. Εφημερίδα είναι. Αυτή αν ήταν στην εξουσία, κύριε Καρδαβέλα, θα μας είχαν στις φυλακές. Μη φωνάζετε και το γιατί. Θα μας είχαν φυλάξει γιατί έχω περάσει την κούντα στο αίμα μου! Όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Λοιπόν, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτοί που περάσαν από το γραφείο σας. Εντάξει, ηρέμησε ο κύριος τώρα. Από την άλλη, δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Κούντα, κούντα. Φυσικά με τους τύπους σαν και εσένα που μιλάτε ακόμη, σας δίνουν την ελευθερία και μιλάτε η δημοκρατία, την οποία θα την καταργούσατε αν είσαστε πάνω και την καταργήσετε για 7 χρόνια και τρέχαμε στο εξωτερικό για να σωθούμε. Και φίλοι μας ακόμη είναι ανάπηροι. Έτσι, μπράβο, να βλέπω. Χουντικέ! Χουντικέ! Πάρ' το στόχο σου, χουντικέ! Συνεχίστε έτσι,
συνεχίσε, μωρέ. Κύριε Τσαγκρινέ, δεν μιλάω άλλο. Πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Καρδαβέλα. Κάτι τελευταίο. Από τους παρόντες, υπάρχει κάποιος ο οποίος να πέρασε από το γραφείο σας και να σας πρότεινε αυτά που μας είπατε? Να μου προτείνει τι, κύριε Καρδαβέλα? Είπατε ότι ήρθαν στο γραφείο σας, ναι, και σας προτείνανε να συνεργαστείτε με την εφημερίδα και να, για την ομάδα Ε και εσείς τους αποπέμψατε. Αυτό κατάλαβα. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με σιγουριά είναι να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 2,5 χρόνια περίπου στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Παρουσία του εκδότη της Θεσσαλονίκης Κυριάκου Βελόπουλου, του τότε Προέδρου της Νεολαίας Λαός, Γεωργιάδη Γιώργου, και διάφορων άλλων περισταμένων. Κύριε Πάλαμο, γιατί γελάτε? Να πάρετε πίσω αυτό που είπατε για μας. Έχω ένα περιοδικό, κύριε Πάλαμο, δικό σας, θέλετε να το κοιτάξουμε μήπως? Κύριε Χατζηπαρασκευά, πείτε μου. Καταρχάς, εγώ είναι πασίγνωστο ότι μου έχουν προτείνει περί τους 15 εκδοτικούς οίκους να βγάλω βιβλίο και δεν έχω βγάλει, αλλά πιστεύω ότι δεν υπονοούσατε ότι ήρθα στο γραφείο σας για να βγάλω βιβλίο. Είστε εκπρόσωπο της ομάδας Ε, κύριε Πάλαμο. Λοιπόν, το δεύτερο, κύριε Χατζηπαρασκευά. Είστε εκπρόσωπο τύπου της ομάδας Ε. Σας έχω δει μόνο μία φορά όταν ήρθα να βρω τον κύριο Λιακόπουλο. Τροπή. Είστε εκπρόσωπος της ομάδας. Σίγουρα δεν είμαι της CIA, κύριε Χατζηπαρασκευά. Δηλαδή, σίγουρα δεν πουλάω. Σίγουρα δεν πουλάω αμερικάνικα όπλα μέσα από εφημερίδα μου. Αυτό είναι σίγουρο. Είστε εκπρόσωπος της ομάδας Ε. Ούτε ΚΚΕ, δικό του πρόβλημα. Μα υπάρχει περίπτωση λίγη σοβαρότητα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε γιατί μπορείτε να με κατηγορήσετε, κύριε Χατζηπαρασκευά? Επειδή σα δώσανε εντολή να με κατηγορήσετε, υπάρχει κατηγορία. Θα την κάνουμε τη μεγάλη Ελλάδα, αλλά όχι με παραμύθια. Και όχι με παραμυθάδες μπροστά. Ναι, με φασισμό. Θα την πιάσουμε τη μεγάλη Ελλάδα, κύριε Πάλαμο, να είστε σίγουροι. Κύριε Χατζηπαρασκευάνη, δεν αρέσω. Δεν αρέσω στο περιβάλλον σας, λυπάμαι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς εκεί, κύριε Χατζηπαρασκευά, να τελειώσουμε, να κλείσουμε εδώ. Ο κύριος τι πρόβλημα έχει? Μα τώρα μιλάτε για Ευρώπη, η Τουρκία, κύριε, μιλάει με αυτή τη στιγμή, συζητάει με την Ευρώπη. Κύριε Τσαγκρινέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ανοίξουμε κουβέντα τώρα να πούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Λοιπόν, καλά, όταν θα γίνει θα μου το πεις. Καληνύχτα, κύριε Τσαγκρινέ. Γεια σας, γεια χαρά. Εδώ πέρα έχω την αίσθηση ότι βγήκαν πάρα πολλά στη μέση, κύριε Πατσέ. Κύριε Πατσέ, βλέπετε ποιοι βάλουν εναντίον μου. Δεν βάλει ο ριζοσπάστης, δεν βάλουν τα νέα, δεν βάλει αριστερά. Είδατε τώρα ποιοι βάλουν εναντίον μου. Πέρα από αυτό όμως. Για να συνδέσετε αυτό με αυτό που λέγατε, ότι υπάρχει εθνικιστική τάση. Εγώ δεν μπορώ να είμαι εθνικιστής, διότι εθνικιστής και άνθρωπος εντός πραγματικότητος δεν γίνεται. Πατριώτης ναι. Εθνικιστής δεν γίνεται να είναι. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε λιγάκι, πάμε σε κανένα βίντεο καλύτερα και θα κάνουμε τα συμπεράσματα μετά, γιατί έχω αρχίσει ήδη να καταλαβαίνω μερικά πράγματα που θέλω να τα πω στο τέλος όμως. Λοιπόν, ο αείμνηστος Γιώργος Γιόλβας, ένας εφευρέτης, που είχε βρει πάρα πολλά πράγματα, ο οποίος μεταξύ αυτών είχε δει και αυτό το υπερόπλιο που λένε τον Πέβατον κλπ. Που στηρίχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αυτό είναι κάτι δεδομένο και θα το δείτε σε λίγο πώς. Συναντήθηκε με τον Γιώργο Πάλμο λίγο πριν πεθάνει και του έδωσε μια συνέντευξη. Ένα μικρό κομμάτι της συνέντευξης αυτής θα ακούσουμε τώρα για να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο Γιόλβα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη σύζυγό του, η οποία βεβαίως ζει, η οποία μίλησε μαζί μου πριν από περίπου 15-20 μέρες και μου είπε κάποια πράγματα για τον άντρα της που εμφανίζεται ως ο φυσικός ηγέτης της ομάδας Ε τα τελευταία χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέντευξη Γιόλβα σε Πάλμο. Το οποίο φέρει Ρατάραφαν, μόλις το αεροπλάνο το εθνικό πέσει στο σταυρό του Ρατάραφαν, συνεργεί και βάζει μόνο. Έχουμε κάνει και πειράματα εδώ. Ρίξαμε και κάτι από αυτά που παλαιώνουν πίσω από τα λεβάνα ανεμάκτερα, όπως τα λένε. Και αυτό το παρέδωσα στο στρατό. Ναι. Τα έχω γράψει και σε άλλες συνεδρίες. Εσείς τα πειράματα σας τα κάνατε στο Παρνασσό. Το Παρνασσό είναι άλλο πείραμα εκείνο. Εκείνο είναι η σύνδεξη. Σύνδεξη είναι το πλάσμα. Άλλο, δεν ήταν το αεροπλάνο. Αυτό ήταν στρατιωτικής χρήσης πείραμα. Αυτό είναι παγκοσμίω, η παγκόσμια δύναμη. Τι το παγκόσμιο. Αυτό έχει λοιπόν συνεχίσει να ασχολείται. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρουμε. Τα ξέρουν αυτοί. Οι σοσιαλιστές ξέρουν από πού πήρθαν. Τώρα πάρα πίσω μου είναι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ήταν ήσασταν στα Φόκλαντς κάποτε και κάνατε κάποια πειράματα εκεί. Αυτό αληθεύει. Αυτά τα πειράματα γινόταν για αυτό το Ιμπερόπλου που σου λέω για σύνδεξη της σύνδεξης. Αλλά είχα όμως τότε, ήταν η Έψιλον, είχαν τον Ωνάση, είχαν τον Νικολαίδη, τον πρωθυπουργό της Αργεντινής, 4 τετραετίες πρωθυπουργός, συνεταίρος στο ΝΑΣΗ σε 2 δηληστήρια τα μεγαλύτερα στον κόσμο, 20 εκατομμύρια τόνους στο καθένα. Μάλιστα.
βιομηχανίες χαλιμουργίες ψυχράς εξελάσσεως, οι οποίες βάζουν το αλοξύνο, το ατσάλι και τα λοιπά. Μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν ακόμα, βλέπω. Σε αυτή την προσπάθεια έχει και βοηθήσει... Ο Νάσης τότε μου λέει, έχεις ένα σοβαρό πείραμα, αλλά δεν θα το κάνεις εκεί. Μόνο εκεί θα έχεις την ασφάλεια, θα τα έχεις όλα. Και τι γίνεται. Ο Νικολάηδης ήταν πρωθυπουργός, μου λέει, θα το κάνεις ένα νησάκι. Εμείς από το χρόνο που γύρω γύρω μας. Μου στέλνει 300 νησάκι στα Φόκλαντς. Διάλεξα ένα, είσαμε 1500 στρέμματα. Επίγειος παράδοσης, με καταράκτες, με αυτά, με μετά. Εκεί λοιπόν έβαλα τη σημαία και λέω τον Νάση, εδώ θα το φτιάξουμε το ζεστή. Φτιάξαμε. Όταν τελειώσαμε τον πρέβατρο, αυτό το φωτοδέρμιο πλάσμα του φωτέρωμα να το τελειώσουμε, κάποιο πράγμα, CIA, Mossad κλπ. Ναι. Μας πήραν να πάρει. Αυτά λοιπόν είπε ο Ίμιστος Γιόλβας στον κύριο Πάλμο. Θα ακούσουμε σε λίγο για τη σύζυγο του Γιόλβα. Ο Γιόλβας είπε απίστευτα πράγματα. Συνεργασία με την Αργεντινή, με έναν Έλληνα Νικολαίδη που είναι στην Αργεντινή, δεξιχέρι εκεί πέρα της εποχής εκείνης του κυβερνήτη της Αργεντινής. Μπλεχτήκαν τα νησιά Φόκλαντ στη μέση. Θέλω να ακούσουμε τώρα στο τηλέφωνο μας, έχουμε έναν ανιψιό του Γιώργου Γιόλβα. Πώς λέγεστε, παρακαλώ πολύ. Ναι, ορίστε. Λέγομαι Γιάννης Κοξίδης. Γιάννης Κοξίδης. Και είμαι ψυχολόγος. Και είστε ψυχολόγος. Σας παρακαλώ πολύ. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης σας, γιατί γίνεται ένας μικροφωνισμός και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε καλά. Λοιπόν, στο τηλέφωνο μας είναι ο ανιψιός του ΑΕΜΝΙΣ του Γεωργίου Γιόλβα, ο κύριος Κοξίδης, ψυχολόγος στο επάγγελμα. Μας πήρε ο ίδιος το τηλέφωνο να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Χαρδαβέλα, ήθελα να σας τονίσω ότι η ομίγυρης εκεί έχει σίγουρα, αν δεν είναι ψυχοσική, έχει μία διατεραχή προσωπικότητας. Γιατί το λέτε? Εγώ δεν θα το... θα προχωρήσω λίγο και ο κύριος που γελάει... αυτός είναι σίγουρη διαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή ο κύριο Πάλμο. Ναι, αλλά θα ήθελα να πω ότι τον κύριο Γιόλβα το γνώρισα πολύ μικρός. Το γνώρισα 4-5 χρονών. Ήταν θείος σας? Ήτανε θείος μου από μία δικιά του πρωτοβουλία να με πάρει από το σπίτι μου ουσιαστικά. Ο κύριος Χρήστος Γιόλβας, όχι ο κύριος Γιώργος Γιόλβας, οι οποίοι έχουν κάνει το ίδιο πράγμα και ο κύριος Γιώργος Γιόλβας έχει πάρει ένα παιδί από την υγεία. Μην πούμε σε αυτά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω αυτά τα... μιλήστε μου για τον άνθρωπο, αυτό που λέμε. Ήταν ο μεγάλος εφευρέτης, είχε βρει αυτά... Αν ξέρετε, είχε βρει αυτό το υπερόπλο. Τον κυνηγούσανε, τον απειλούσανε, διότι κάτι θα ακουστούν σε λίγο από τη σύζυγό του. Ο κύριος Γιόλβας είναι ένας μυθομανής. Ο Γιώργος Γιόλβας είναι... Ο Γιώργος Γιόλβας είναι ένας μυθομανής. Είναι μία απάτη της κοινωνίας. Μόνο θα σας πω ότι όταν ερχόταν στην Κατερίνη, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του, αν θέλετε έβγαζε ένα όπλο τότε, στα παλιά χρόνια, και πυροβολούσε στον αέρα για να δείξει ότι οι κομμουνιστές πρέπει να πεθάνουν. Με συγχωρείτε, είναι γελίο αυτό, γιατί ο Γιόλβας ήταν αριστερός. Με διωγμούς πολλών ετών δεν τον άφησαν να πάει στο πανεπιστήμιο παρότι ήταν αριστούχος. Και τον στείλανε στην Ιταλία, δηλαδή, γιατί ήταν από αριστερή οικογένεια. Έχει υποφέρει, όπως ξέρετε, η γυναίκα του έχει εκτελεστεί ο πατέρας της σαν αριστερός και η γυναίκα του ήταν ελασίτισσα. Αυτά είναι ντροπή να τα ακούμε. Ο Γιόλβας ήταν ένας αριστερός αγωνιστής, με μεγάλη ιστορία. Κύριε Καρδαβέλα, η γυναίκα του, αυτός ο κύριος, είναι άσχετος. Είναι μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα. Επιτρέψτε μου να μιλήσω έτσι. Επιτρέψτε μου επιτέλους. Είμαι ψυχολόγος και μπορώ να μιλάω έτσι. Και αυτή η ψυχοπαθητική. Λοιπόν, ο κύριος αυτός δεν ξέρει τι λέει. Η γυναίκα του τη λέγανε Σοφία.
Συγγνώμη, συγγνώμη. Ο γιος τους μείνετε, που πήρε μείνετε, από την μείνετε, αδερφή μείνετε του... στο τηλέφωνο σας και δείτε αμέσως τώρα την γυναίκα του Γεωργίου Γκιόλβα. Δεν η υπάρχει, οποία... πέθανε. Δύο λεφτά. Υπάρχει η δεύτερη γυναίκα. Δύο λεφτά, δύο λεφτά. Διότι εδώ πέρα θα, θα με βγάλετε. Υπάρχει διότι η δεύτερη γυναίκα του. Δεν υπάρχει γυναίκα. Προσέξτε με, κύριε. Προσέξτε με, προσέξτε με. Εγώ μίλησα με μία γυναίκα πριν από 20 μέρες. Η οποία είναι η δεύτερη γυναίκα του. Άρα λοιπόν είναι η γυναίκα του αυτή. Είναι η δεύτερη γυναίκα του. Η δεύτερη γυναίκα του. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, είναι πρώτη ή δεύτερη. Έχει σημασία ότι ήταν η γυναίκα του. Γιατί τώρα είχα τρελαθεί. Εγώ λέω, μίλησα με μία πατεώνησα που μου εμφανιζόταν σαν γυναίκα του Γκιόλβα, ενώ δεν ήταν. Η οποία μου πήγε γυναίκα πολύ σημαντικά. Η οποία πράγμα. Δεν παντρεύτηκε μαζί τη. Δεν έχει σημασία αυτό. Μαζί της, ναι, λοιπόν, τώρα εσείς γιατί λέτε ότι ο κύριος Πάλμος είναι ένας ψυχωσικός άνθρωπος. Δεν λέω ότι είναι ψυχωσικός, λέω ότι είναι βαριά διαταραχή προσωπικότητας. Βαριά, χειρότερη περίπτωση δηλαδή. Νομίζω ότι είμαι λεφαντάκι. Ψυχωσικός είναι χειρότερη περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, λέτε όμως για τον Γκιόλβα κάτι πάρα πολύ έτσι. Το ακούω και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξαπατούσε τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αλλά ο Γκιόλβα στη στιγμή δεν ζει να σας απαντήσει. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ξέρετε. Εγώ το βίωσα, κύριε Χαραβέλα. Το βιώσατε. Το βίωσα στο παιδί μου, ναι. Γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μία απάτη. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στην εποχή εκείνη ήταν σε μία κύπ. Κύπ. Έτσι. Και ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, έδινε πράγματα τα οποία ήταν ορισμένα μυστικά, τα οποία, ας πούμε, και ο ίδιος δεν ήξερε. Αλλά ήταν ορισμένα πράγματα από τον κύριο Χρήστο Γκιόλβα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον οδήγησε. Τι λέτε σε όλα αυτά που ακούτε. Ο κύριος Γκιόλβας είχε 7 αδέλφια. Κανείς από τα αδέλφια του, επειδή ήταν αγροτική οικογένεια, κανείς από τα αδέλφια του δεν είχε μόρφωση. Αυτά τα καταθέτει ο κύριος Γκιόλβας ο ίδιος στο βίντεο που είχε αφήσει και τα έχει καταθέσει και η γυναίκα του σε βίντεο που έχουμε γράψει. Κατά συμπέρασμα, αυτά που λέει ο κύριος είναι εκτός πραγματικότητας. Απορώ γιατί τον ακούμε. Ότι είμαι μια διαταραγμένη προσωπικότητα, το δέχομαι, διότι κάθομαι και σας ακούω βέβαια αναγκαστικά. Και έχω διαταραχθεί από εσάς. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά είναι φαντασιώσεις που ακούσαμε, είναι μακράν της πραγματικότητας. Εάν δε ο Γκιόλβας ήταν ένας παραμυθάς, τότε πως έχω αυτή τη στιγμή 163 φωτογραφίες με στρατηγούς και τα λοιπά σε όλο τον πλανήτη και ολόκληρα βίντεο και τα λοιπά και πως οι ίδιοι υπουργοί της ελληνικής κυβερνήσεως είχαν σχέση μαζί του με ένα παραμυθά, εν πάση περιπτώσει, και γιατί του δώσαν και 75 δις για το Άρτεμις, που ένα πολυβόλο δεν μπορεί να στοιχίζει 75 δις. Κάτι άλλο φτιάχτηκε. Ένας επικεντρωτής στόχου, ένας εγκλωβιστής στόχου με κάτι άλλο, όχι με ένα πολυβόλο προς Θεού, 75 δις. Συγγνώμη, κατάλαβα, 75 δις. 75 δις. Για να μην έχουμε τίποτα χειροπιαστό. Κύριε Χαραβέλα. Κύριε Χαραβέλα, είναι το σκάνδαλο το σκανδάλο. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Αυτό το τσακίγω πριν από λίγο. Ο εισαγγελέας ακούει. Ο άνθρωπος πέθανε χωρίς να μπορέσουν να καλύψουν την κηδεία του. Μιλάμε για 75 δις και διάφορα παραμύθια. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Χαρδαβέλα, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Ω, άλλος. Πρέπει πραγματικά, σας το λέω, σας το λέω σαν ψυχολόγος. Διαβάζετε και εσείς στόχο. Γιατί σας χτυπάω πάρα πολύ ότι μερικοί εξ αυτών, γιατί δεν θέλω να βάλω σε όλους στην ίδια κατάσταση, ότι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, ο κύριος Γκιόλβας, να σας πω και κάτι άλλο, να σας το αποκαλύψω. Λοιπόν, ο γιος του, τον οποίο πήρε από την αδελφή του, είναι αυτή τη στιγμή επιδειξίας σε οίκους ανοχής της Αθήνας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Αφαίνουμε το τηλέφωνο του κυρίου, γιατί θα γίνουμε χαραλαμπόπουλοι τώρα. Δεν θέλω να καταρχάς δεν έχει γιο ο Γκιόλβας. Δεν είναι θέμα μας τώρα το τι έγινε ο γιος του Γκιόλβας. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο εσείς μυθοποιείτε. Και εγώ προσπαθώ να απομυθοποιήσω. Μα ακριβώς κάνουμε αυτή. Δύο λεπτά. Ακούστε να σας πω κάτι. Κάνουμε αυτή την εκπομπή διότι, αν θα έχετε κι εσείς αντιληφθεί, κυκλοφορούν δεκάδες βιβλία που αναφέρονται στην ομάδα Ε. Γράφω. Αφήστε με να σας πω. Ορίστε. Τι είναι.
Απάτη. Αυτή η απάτη, κύριε Καζαβέλα. Εάν λοιπόν είναι απάτη. Μιλάμε για μια απάτη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι για ψυχιατρίο. Ωραία. Λίγο πριν το ψυχιατρίο. Ωραία. Εάν είναι απάτη, λοιπόν, πολύ καλά κάνουμε και κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ για να αποκαλυφθεί αυτή η απάτη. Έτσι. Και να πάψει ο κόσμος να ασχολείται με μια ομάδα η οποία υπάρχει παντού, η οποία ασχολείται με τον ελληνισμό, όπου εκδίδονται χιλιάδες βιβλία και γίνονται δημοσιεύματα, όπου κάποιοι οικονομάνε, από ό,τι ακούω εδώ πέρα, βεβαίως, χοντρά ποσά, όπου γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εάν είναι απάτη, λοιπόν, πολύ καλά κάνουμε και, το βλέπουμε αυτό. Εάν δεν είναι απάτη, επίσης πολύ καλά κάνουμε και κουβεντιάζουμε για να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία της ομάδας Ε της περίφημης, όπου μπλέκονται τα ονόματα του Ωνάξη, του Μποδοσάκη, πολιτικών, Ντεγκόλ, ακούω. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Κύριε Καζαβέλα, ότι... έχετε... Ναι, ακούω. Σας ακούω. Να σας πω κάτι. Ουσιαστικά η προσπάθειά σας για να απομυθοποιήσετε ή να τονίσετε αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντική. Αλλά μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή αυτά τα άτομα, και σας το λέω έτσι με μια ευκολία η οποία... δεν με εμποδίζει να πω την αλήθεια. Μάλιστα. Ότι αυτά τα άτομα αν τα πάτε και σε μια ψυχοδιαγνωστική διαδικασία θα δείτε ότι είναι προβληματικά άτομα. Τη δική σας, άμα την πάνε σε λογοθεραπευτή, πώς θα την δούνε, κύριε? Έχετε, πρώτα απ' όλα λέτε, μιλάτε ασυνάρτητα τα ελληνικά. Μιλάτε για οίκους ανοχής. Μιλάτε για ένα υποτίθεται θέμα σοβαρό σε μια σοβαρή εκπομπή και βάζετε μέσα πόρνες οίκους ανοχής. Εγώ πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Για το γιο του Γκιόλβα, κύριε. Έχετε δίκιο σε. Έχετε δίκιο σε. Έχετε δίκιο σε. Για το γιο του Γκιόλβα. Ναι, αλλά είστε ανυψός του. Είστε ανυψός του. Είστε ανυψός του. Είστε ανυψός του. Λέτε ότι είσαι ανυψός του. Ναι, λέτε όμως ότι είστε ανυψός του. Είναι νεκρός. Και στη μνήμη του νεκρού θείου σας... Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μνήμη νεκρού, κύριε. Δεν υπάρχει μνήμη, υπάρχει μνήμη απάτης. Μα διαβεβαιώνεται ότι είναι απάτη. Και έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε το θέμα εδώ πέρα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Πάμε παρακάτω. Πάμε κάτι. Δεν πήγαμε τώρα σε κάποια... προσωπικά δεδομένα του καθενός, εάν είναι, αν κάνει καφέδες σε οίκο ανοχής, εάν είναι ο γιος του Γκιόλβας, και δεν είναι ωραίο, καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είχε γιο Γκιόλβας. Και έτσι λοιπόν, να είναι τα πράγματα, λοιπόν, τι αφορά η δραστηριότητα του γιου ή του ανιψιού του πατέρα. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι μου είπε η σύζυγος του Γεωργίου Γκιόλβα σε μια συνάντηση που είχα μαζί της πριν από 20 μέρες. Σας είχε μιλήσει καθόλου για την ύπαρξη της ομάδας αυτής? Όχι πολλά πράγματα, απλώς ήξερα ότι ήταν στην ομάδα Ε, ότι πήγαινε, αλλά ήξερα ότι αγωνίζονται για τον ελληνισμό. Δεν μπορώ να σας πω πρόσωπα, ξέρω μερικά, αλλά ας μην τα πω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος με ένα φοβερό μυαλό. Εγώ που τον έζησα 34 χρόνια, απορώ με το μυαλό που είχε για έρευνα. Η κορυφαία εφεύρεσή του ήταν αυτό το υπερόπλο, τον Μπέβατον. Το υπερόπλο. Τον Μπέβατον. Ναι, αυτό αν θέλετε. Mm-hmm, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό θυμάμαι είναι, ναι, που το έφτιαχνε και μου έλεγε με αυτό, το που μου είπε ότι θα διαλύσω ένα μεγάλο όγκο, θα διαλύσω τον πάγο που είναι στον Όλυμπο. Mm-hmm. Αλλά μου είπε και άλλα πράγματα τι θα διαλύσει. Αυτό το όπλο τώρα πού βρίσκεται? Στα ελληνικά χέρια δεν βρίσκεται ένα από το Άρτεμις, αλλά πάλι και από αυτό βρίσκεται το κάποιο. Με το Άρτεμις τι σχέση? Με το εγώ ξέρω μόνο ότι ερχόταν κάθε μέρα και τον παίρναν και πήγαινε στην ΕΑΒ. Τώρα τι έκανε, κάτι έφτιαχνε ένα όπλο. Είχε χρηματοδοτηθεί η υπόθεση ποτέ αυτή από το Υπουργείο Αμήνας στο ελληνικό? Όχι, όπου δεν χρηματοδότησε κανείς και είχε μεγάλες δυνατότητες να κάνει πάρα πάρα πολλά έργα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά. Διότι... Θα λέει κανείς ότι μετά από όλες αυτές τις δυνατότητες που είχε, πρέπει να είσαστε δισεκατομμυριούχος. Ναι. Πέθανε στην Πτζάρθα. Mm-hmm. Τι άνθρωπος ήταν ο Γκιόλβας, μπορεί να τον περιγράψετε? Είχε καλή ψυχή, πολύ Έλληνας, αγαπούσε πολύ τα Ελληνόπουλα και μου λέγε «Θα κάνω ένα σύστημα που δεν θα καταργήσουν τα ναρκωτικά» και πιστεύω ότι θα το έκανε. Γιατί, δεν ξέρω, είχε τέτοιες εμπνεύσεις που έκανε κάτι πράγματα... Εσείς λοιπόν στο σπίτι σας είχατε προφανώς κάποιο εργαστήριο που κλείνονταν μέσα στον Γκιόλβα και έκανε, ναι, τα πειράματά του. Ναι. Ήταν μυστικιστής? Δεν έλεγε πολλά πράγματα. Δεν ήθελε να λέει.
ή εμένα ίσως για να μην φοβάμαι ή να μην ξέρω εγώ γιατί κύριε, έτρεμα ήμουν... Τι φοβάσαστε, τη ζωή του? Τη ζωή του φοβόμουν. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν κίνδυνοι, υπήρχαν απειλές. Ναι, και παίρνουν και τηλέφωνα πολλά. Ποιοι και γιατί, γιατί να τον εξοντώσουν αυτόν τον άνθρωπο που... Δεν ξέρω. Σας βλέπω φοβισμένη όμως. Φοβισμένη δεν είμαι, απλώς έτσι είμαι... Δεν θέλετε να προκαλέσετε ίσως? Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Mm-hmm. Γιατί τον κυνηγούσανε. Και ίσως τον, επειδή δεν ξέρω... Τον εκμεταλλευτήκαν κάποιοι άνθρωποι? Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω, αλλά απλώς πήρανε τις εφευρέσεις του. Στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό, σας είπα, τηλεφωνήσαν και είπαν έτσι. Και ξέρω ποιος τηλεφώνησε, αλλά ας μην πω ονόματα, ότι υπάρχουν τα σχέδια είναι... Υπάρχουν εφευρέσεις, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εφευρέσεις ή τα σχέδια, υπάρχουν κάποια σχέδια γιόλβα που είναι εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή? Ξέρετε? Ο κύριος ξέρετε, Πάνος αλλά ξέρει, δεν λέτε. Ναι, αλλά ναι, λέτε. Υπάρχουν, ναι, ναι, αλλά... Θα σας πει περισσότερο ο κύριος Πάλμος. Από την φιλοσοφία του, από την, αυτό που μιλάμε για ομάδα ε, για ελληνισμό, ναι, ναι, για προσπάθειες, για... Έχει μείνει κάτι? Έχει αφήσει πίσω του κάτι? Δεν άφησε. Ήθελε, αλλά ήταν ο θάνατος που τον πρόλαβε. Μου είπατε ότι όλη την ημέρα ήταν κλεισμένο στο εργαστήριό του και δούλευε όλη εκεί, μέρα. Έτσι. Και μέχρι το βράδυ δούλευε και το πρωί έσπασε το ανέβρεσμα. Ήτανε μόνος εκεί? Είχε κάποιον άνθρωπο δίπλα του, σαν συνεργάτη, σαν βοηθό? Είχε. Είχε ένα κοφάλαλο που τον είχε εκεί και βοηθούσε. Γιατί κοφάλαλος? Για να μην ακούει, να μην μεταφέρει. Για να μην μεταφέρει. Και να μην ακούει, ναι. Ήταν δηλαδή τόσο... Στην Κηφισιά, ναι. Ήταν τόσο μυστικά αυτά τα σχέδια. Ναι, όλα μυστικά, αφού κι εγώ λίγα πράγματα ήξερα. Δεν μου ρίγε πολλά, απλώς τον ρωτούσα και μου λέγε. Και το όνειρό του ήτανε να κάνει ερευνητικό κέντρο για να σπουδάζουν άπορα παιδιά. Το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα. Το οποίο δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, γι' αυτό εγώ τώρα και με τις συνεργάτες αγωνιζόμαστε για να φτιάξουμε αυτό. Γιατί όταν κυκλοφορήσει αυτό το μηχάνημα, θα το φτιάξουμε. Θέλω να αφήσω το όνομά του γιατί δεν δικαιώθηκε. Γιατί ένα, δούλεψε. Ένα ίδρυμα για παιδιά. Για παιδιά άπορα. Άπορα. Να σπουδάζουν, γιατί και αυτός άπορος ήταν, σπούδασε από μόνος του έτσι και έφυγε στην Ψάθα. Αυτό μας είπε η σύζυγος του αείμνηστου Γιόλβα. Βεβαίων και εγώ ότι τουλάχιστον η δημοσιογραφική έρευνα δεν απέδειξε πουθενά αυτός ο άνθρωπος να έχει χρήματα. Το μόνο που έχει απομείνει σε αυτή τη γυναίκα είναι μια συσκευή που είδατε που εννοείται ότι κόβει το κάπνισμα, εφεύρεσε και αυτή του Γιόλβα. Σε λίγο θα δούμε ένα αποκαλυπτικότατο έγγραφο. Ποια δηλαδή σχέση είχε ο Γιόλβας με το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ποια ήταν η θέση του Υφυπουργού τότε Εθνικής Άμυνας, κυρίου Γεωργίου Πέτσου, στην υπόθεση Γιόλβα. Και αυτό το χαρτί εμένα μου τεκμηριώνει κάποια πράγματα. Ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι έκανε κάποιες εφευρέσεις. Πριν όμως φτάσουμε στο χαρτί αυτό, και επειδή είμαι υποχρεωμένος, ότι πρέπει να ακούσουμε έναν εκπρόσωπο της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών. Μας πήραν τηλέφωνο εκ μέρους της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών και θέλουν να μιλήσουν. Το κλείσε. Το κλείσανε. Έχουμε πάρα πολλούς που παίρνουν από την ΣΤΟΑ των Αθηνών. Θα ήθελα να τους ακούσουμε. Γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα και θέλουν να πούνε κάτι και για τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Αλλά θέλω να τους ακούσουμε, εάν παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα να πάμε αμέσως τώρα στην υπόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, προσέξτε το, διότι ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα που θα ακούσουμε μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 1982 ασχολήθηκε με μια εφεύρεση του Γεωργίου Γιόλβα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και μετά από εισήγηση ανώτατων αξιωματικών, ο τότε Υφυπουργός Άμυνας κ. Πέτσος ενέκρινε το ποσό των 18 εκατομμυρίων για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Γεωργίου Γιόλβα. Στις 26 Φεβρουαρίου 1982 φτάνει στα γραφεία του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας απόρριτη αναφορά τριών ανώτατων αξιωματικών της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας, στην τρίτη σελίδα της οποίας αναγράφονται τα εξής. Η μακροχρόνιος ερευνητική προσπάθεια του κ. Γιόλβα είναι αξιόλογος και ενδιαφέρουσα για τις ενόπλους δυνάμεις, κυρίως εκ της ενδεχομένης και πιθανής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της στον τομέα της εθνικής άμυνας. Στο ίδιο απόρριτο έγγραφο που έχει σαν θέμα την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων του Γεωργίου Γιόλβα,
αναφέρονται τα εξής. Ο εφευρέπτης έχει ήδη διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψη ενός νέου συστήματος ισόπεδων διαβάσεων για ένα νέο τρόπο κίνησης αυτοκινήτων άνευ σημαντικών καυσίμων και για ένα πρωτότυπο κινητήρα, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη σύνδεξη και αποδίδει ιδιαίτερα καθαρή και πάνθυνη ενέργεια. Αυτός ο κινητήρας ενδιέφερε τις ένοπλες δυνάμεις και οι τρεις αξιωματικοί ζητούν να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα στο Υπουργείο Άμυνας για να διασφαλιστεί το απόρριτο του ερευνητικού στόχου του Γιόλβα. Στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, ο τότε Υφυπουργός Άμυνας κ. Πέτσος γράφει την φράση: «Πρωτού αποφασίσω να με συναντήσει». Και αμέσως μετά συμπληρώνει το έγγραφο: «Συναντήθηκα με τον ερευνητή στις 5 Τετάρτου 1982. Έχει δίκιο. Να διατεθούν 18 εκατομμύρια δραχμές». Θα κουβεντιάσουμε το έγγραφο αυτό, αλλά θέλω να πω τούτο, ότι αυτό το έγγραφο, αυτή η ιδιόγραφη σημείωση Πέτσου, τα 18 εκατομμύρια που δοθήκαν στον Γιόλβα και η γνωμάτευση τριών ανωτάτων στρατιωτικών, αξιωματικών του στρατού και της αεροπορίας, μου βγάζει εντελώς την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν ήταν απατεώνας, όπως πριν από λίγο έλεγε ο ανιψιός του. Διότι ένας απατεώνας δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τρεις ανώτερους αξιωματικούς του στρατού που βλέπουν κάποιες εφευρέσεις του, και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει και τον Υφυπουργό Άμυνας να διατίθενται 18 εκατομμύρια για να στηριχθεί το ερευνητικό του έργο. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Με αυτό το διπορικό, μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε καμιά, και εδώ πέρα άκουσαν σήμερα τέρατα. Βγήκαν φοβερά πράγματα στη μέση, κατηγορίες, βγήκαν ιστορίες περίεργες. Όμως εκείνο που θα έλεγα ότι είναι δεδομένο είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασχολήθηκε σοβαρά με την υπόθεση Γιόλβα. Και ο Γιόλβας εμφανίζεται ως ο φυσικός ηγέτης της ομάδας Ε. Το πιστοποιεί και η γυναίκα του, το λέει και ο Γιόλβας, λέει όλη αυτή η ιστορία που είχε με την Αργεντινή κλπ. Το ερώτημα είναι ένα. Εδώ πέρα, πίσω από όλα αυτά, ακούγονται και κάποια δισεκατομμύρια. Και δεν μιλάω για τα 18 εκατομμύρια που δώσανε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Γιόλβα για να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο. Μιλάω για κάποια ποσά τεράστια που ακούγονται, όπου πουλήθηκαν εφευρέσεις του Γιόλβα σε διάφορους που τις αρπάξανε, που δεν υπάρχουν πουθενά αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια. Για μιλάμε για ένα υπερόπλο μπέβατρο που με ακτίνες, λέει, θα μπορούσε να τύξει, να πούμε, να συντύξει την ύλη. Και πάει λέγοντας. Κύριε Πάρμο, τι γίνανε όλα αυτά? Ο κύριος Γιόλβας έκανε 69 εφευρέσεις. Καταρχήν, ο νεκρός λέγεται κύριος. Θα συνεχίσω να πω, λέω, ο κύριος Γιόλβας. Έκανε 69 εφευρέσεις. Ναι. Εξ αυτών των εφευρέσεων, οι 29 τι είχαν πιστοποιήσει ως παγκοσμίου και τα λοιπά, πώς τα λένε, οι σχετικοί με τις εφευρέσεις. Από αυτές τις εφευρέσεις, οι 8 ήταν στρατιωτικού χαρακτήρα. Εξ αυτών των εφευρέσεων του συνόλου επωλήθησαν στο εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζω, 23 εφευρέσεις, μεταξύ των οποίων 2 εφευρέσεις στην Κίνα, μία εδωρήθη στο Ινστιτούτο Πρεβό της Γαλλίας Οπτικοακουστικής, που ήταν το υποχητικό πυροβόλο, και πολλές άλλες εφευρέσεις δοθήκαν. Όμως, έδωσε και 13 λύσεις στην NASA. Από ποιον πωλήθηκαν? Από την Ε, φυσικά. Ο Γιόλβας ποτέ δεν καταδέχτηκε τα λεφτά. Να πάρει λεφτά. Ποιος τα πήρε? Φυσικά η Ε και όχι ο Γιόλβας. Πόσα λεφτά ήταν αυτά? Δεν γνωρίζω, εγώ ήμουν πολύ μικρός. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε, όταν δίνει στην Κίνα ένα γρανάζι το οποίο αλλάζει την βιομηχανία της Κίνας, όταν τους δίνεις ένα αυτά τα κομπρεσέρ, το δις οποίο... τον δεις. Ναι, είναι λεφτά. Λεφτά αυτό πολλά. Απαντάει και στο που βρήκε λεφτά. Υπάρχει μια αντίφαση. Οι της Έψιλον πούλησαν υψηλή τεχνολογία σε ξένους και δεν τη χρησιμοποίησαν στην Ελλάδα. Όχι οπλικά συστήματα. Όχι, τεχνολογία, βιομηχανία. Τεχνολογία. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Τα οποία δεν φτιαχτήκαν υποχρεωτικά το στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Η Ελλάδα, μια χώρα υπανάπτυξη. Ο πήγε ο ίδιος σε υπουργό και του είπε να φτιάξουμε αυτό το κομπρεσέρ εδώ στην Ελλάδα, 10.000 θέσεις εργασίας. Σε ποιον υπουργό? Να το, τότε τα λέει αυτά στο βίντεο. Μα οκ, okay, δεν είναι αυτή η απάντηση. Επιχειρηματία πρέπει να το δώσει. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Δεν είχε, κοιτάξτε, δεν είχε ανταπόκριση, τουλάχιστον την τελευταία 20ετία, δεν είχε ανταπόκριση σε αυτά τα οποία έφτιαχνε. Είχε μπει σε μαύρη λίστα. Γιατί? Γιατί δεν άρεσαν σε κάποιους οι ιδέες του. Οι ιδέες του, κάποιοι τις χαρακτήριζαν κακώς ως εθνικιστικές. Οι πολιτικές του ιδέες είναι συγκεκριμένες του Γιόλβα, που έχει τα παριστερή οικογένεια κτλ. Ναι. Δύο λεφτά.
Ο Γιώργος λοιπόν κάνει κάποιες εφεδρές πάρα πολύ σημαντικές. Έτσι, ωραία. Αρκετές έχουν επιδειχθεί μπροστά στους βασιλιάδες από το 1954 και μετά, όπως το πρώτο Ραϊμότερη Παϊλότετ Βέχικλ που έφυγε από την Ελευσίνα και πήγε τηλεκατευθυνόμενο στη Ρόδο, όπως το όχημα το οποίο κινείται χωρίς βενζίνη, όπως η περίπτωση της εφεύρεσης του πυροβόλου το οποίο χτύπαγε τον Παρνασσό και έλειωνε. Όχημα χωρίς βενζίνη κινείται. Ναι, μα το λέει και το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης του. Το είχε φτιάξει αυτό το 1956. Όχι, δεν λέει αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέει με μια μορφή. Ναι, το είχε φτιάξει. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Χωρίς βενζίνη. Λοιπόν, και μια σειρά άλλων εφευρέσεων τα οποία είχε επιδείξει στους βασιλιάδες, στους στρατιωτικούς. Κυκλοφορούσε με τζιπ με στρατιωτικό δίπλα. Ποια εποχή είναι αυτά? Αυτά είναι την περίοδο περίπου μέχρι το 80 γίνανε όλα αυτά. Δεν υπήρχαν βασιλιάδες το 80. Στους βασιλιάδες είπαμε 56. Και 9 βασιλιάς, bye bye. 56 και τα λοιπά. Έφυγε. Είχε επιδείξει στους βασιλιάδες. Λοιπόν, όλες αυτές τις εφευρέσεις τις είχε επιδείξει, τις είχε παρουσιάσει. Όσες δεν αρέσανε, τις προώθησε σε άλλους χώρους. Όταν πέθανε ο Γιόλβας, η σύζυγός του, από ό,τι γνωρίζω, γιατί έχουμε συχνή και άμεση επαφή και την εκτιμώ βαθύτατα, δεν βρήκε τίποτα άλλο πέραν της εξαιρετικής εφευρέσεως αυτού του μηχανήματος που αντιμετωπίζουμε, τις βλάβες από το τσιγάρο κτλ. Όλα τα άλλα είχαν εξαφανιστεί και μεταξύ αυτών που είχαν εξαφανιστεί ήταν και ένα υλικό το οποίο είναι καύσιμο διαστημικών οχημάτων, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση που λέει θα συνεχίζω ο κύριος Πάλμος να τον αποκαλώ κύριο, που σημαίνει ότι είναι σε κάποια άλλη μορφή ζωής. Κοιτάξτε, εγώ συνήθισα να τον αποκαλώ κύριο. Εγώ δεν βάζω μεταφυσικές. Δεν εννοείται μεταφυσικές προσεγγίσεις. Ναι, πάντα τον έλεγα κύριε Γιόλβα και μου μείνε. Το πιάσατε, κύριε. Όταν ξέρεις έναν άνθρωπο 26-27 χρόνια, έχεις μάθει. Ναι. Δύο λεπτά τώρα. Εδώ πέρα μπαίνει ένα ζήτημα για μένα όμως πολύ μεγάλο. Πήγε λοιπόν και είπε, παιδιά, αυτά έχω βρει, πάρτε τα. Τον απέπεμψαν, δεν του δώσαν σημασία. Από το 80 και μετά τον απέπεμψε. Μάλιστα. Ναι. Και τα πήρε αυτά ο Γιόλβας, τα έδωσε στην ομάδα Ε, η οποία η ομάδα Ε τα προώθησε στο εξωτερικό. Αντιεθνικά ποιούμενη. Ναι. Όχι, μα δεν τα ήθελε κανείς εδώ μέσα. Παρακαλώ. Ένας βιομήχανος επιχειρηματίας. Ο Γιόλβας, κοιτάξτε, δεν ήθελε, δεν το έμπορος. Αυτό που λέτε που πήρε το αυτοκίνητο που δεν καίει καύσιμα. Είναι δυνατόν. Κύριε Πατσέ, εγώ ξέρω να φτιάχνω λουλούδια. Είναι αντίφαση ότι δεν ξέρω να πουλάω πράγματα όμως. Δεν είμαι έμπορος. Δεν ήταν και ο Γιόλβας έμπορος. Πέσατε σε μια αντίφαση τώρα. Ή η ομάδα Ε είναι ένα παραμύθι. Ή δεν λειτουργεί υπέρ της Ελλάδας όπως δηλώνεται. Είναι πραγματικά αντίφαση αυτό που κάνει. Μα όταν βγάζει ένα προϊόν και δεν το θέλει κανείς εδώ πέρα, από όσους ξέρεις τουλάχιστον. Επιχειρηματίες. Ναι, δεν το είπα. Ποιος σας είπε? Ποιος σας είπε ότι να σας δείξω εγώ μια εφεύρεση δύο φύλων από την Κάριστο, εξαιρετική εφεύρεση για τη θάλασσα. Απίθανη εφεύρεση. Πήγαμε και την κατοχυρώσαμε τώρα πριν τρεις μήνες. Να σας τη δείξω και να μου βρείτε σε επιχειρηματία να την πάρει να την κατασκευάσει. Όχι, μιλάμε για τη συγκεκριμένη που έχουν πάρει οι Κινέζοι και οι ποιοι άλλοι. Ναι, κανείς δεν τα ήθελε αυτά. Τι να κάνουμε. Τα λεφτά που πήγαν και. Κύριε Πάλμο, τα λεφτά. Από ό,τι έχω ακούσει, γιατί αυτά εγώ είναι μικρός που τα γίνανε, από ό,τι έχω ακούσει, ό,τι εφευρέσεις εξήχθησαν και διατέθησαν σε διάφορες χώρες, τα χρήματα τα πήρε για τα λειτουργικά της έξοδα η Ε. Πολλά λεφτά για λειτουργικά έξοδα. Ο Γιόλβας έπαιρνε μόνο τα χρήματα που ήθελε για να ζήσει, να πληρώνει τα τσιγάρα του εδώ πέρα και να λειτουργεί το ρεμπότ. Τώρα μου βγαίνει κάτι άλλο μπροστά μου. Ότι η ομάδα Ε είχε φτιάξει καλά πολύ καλά τη μηχανή αυτή. Έτσι έπαιρνε ένα Γιόλβα αγνό, αν θέλετε, ή ιδεολόγο. Το έπαιρνε τις εφευρέσεις. Δεν βρισκόντουσαν εδώ πέρα κάποιοι να τις παίρνουν. Πάσαρε στο εξωτερικό, παίρνει τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια. Ποια λειτουργικά έξοδα εδώ πέρα? Μιλάμε, ήταν ο Νάσης μέσα. Και ο Μποδοσάκης ήταν. Και ο Πασάς ήταν. Να κάνω λίγο το. Δύο λεφτά, δύο λεφτά. Το αστυνομικό. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Πού πήγαν αυτά τα εκατοντάδες δις? Κοιτάξτε, διότι η Κίνα για να πάρει αυτό το μηχάνημα θα δώσει κάποια εκατοντάδες δις. Εγώ είμαι της απόψεως ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα Ε είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στη Νότια Αμερική, πιθανότατα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια σημαντική οικονομική δύναμη σε άλλους χώρους. Ναι, εγώ τώρα θα έλεγα μια λέξη που είπε ο Καμπρόν, ο Γάλλος, την ξέρετε, έτσι. Διότι εμένα δεν μου λέει τίποτα να είναι οικονομική δύναμη μεγάλη στην Νότια Αφρική που είναι εκεί και στην Αμερική. Εδώ τι γίνεται, στην Ελλάδα, διότι εννοείται ότι για την Ελλάδα αγωνίζεται. Το να είναι οικονομική δύναμη, να πούμε, στην Αργεντινή, δεν μου λέει εμένα τίποτα. Μου λέει μόνο ότι είναι μια φάμπρικα καλά στημένη που παίρνουν κάποια δισεκατομμύρια και τα κροθογυρίζουν, έχουν κάνει τις επιχειρήσεις τους. Και εδώ πέρα τόση ώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία εννοείται, να πούμε, προβάλλει τον Ελληνισμό,
και ασχολείται με το Απολλώνιο ήθος κλπ. Να σας απαντήσω. Εσείς πιστεύετε στο σοβαρότατο θέμα που έχει σκύψει ποιον θα βγάλουμε πρόεδρο δημοκρατίας, πιστεύετε ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι οι ενδεδειγμένες, δηλαδή επειδή ο ένας έχει δύο βίλες με τεράστια πισίνα σκεπαστή, επειδή ο άλλος είχε νυφευτεί. Με την υπόθεση έχει μεγάλη σχέση. Διότι όταν τον πρόεδρο Δημοκρατίας για να τον βγάλουμε πρέπει να έχει επαφή με συγκεκριμένους κύκλους και όταν αυτός ο πρόεδρος πρέπει να έχει ή αδελφή πρόεδρο των Μέντιουμ Πελοποννήσου ή να έχει νυφευθεί Ελληνοϊσραηλινή. Μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, διότι. Μην πέσουμε σε πρόσωπα. Μα προσέξτε, είδατε να προτείνει κανείς τον Χαρδαβέλα για πρόεδρο. Όχι, εδώ είναι ένα πακέτο. Και μου λέτε για τον Γιόλβα που είναι. Δεν έχει ακόμη προταθεί κανείς. Αλλά λέμε τώρα, τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Μου λέτε ότι πήγανε για λειτουργικά έξοδα. Που για νόν. Γιατί, ποια είναι το έργο των λειτουργικών εξόδων αυτών. Να το δούμε. Υπάρχει. Εγώ θα το καταλάβαινε δηλαδή, αν ξαφνικά. Θέλετε λογιστική καθαρίθμιση της ομάδας Όχι. Αναφορά λογιστική. Καμία αναφορά. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ξέρετε κάτι. Στην Καρδίτσα που δεν έχουν εκεί πέρα οι άνθρωποι ένα νοσοκομείο να πάνε να νοσηλευτούν, ξαφνικά χτίστηκε ένα νοσοκομείο, είναι από την ομάδα Ε. Είναι από τα λεφτά του Γκιόλου που πουλήσαμε τις εφευρέσεις, από τα δισεκατομμύρια αυτά, να τα. Αυτό το πράγμα, λειτουργικά έξοδα μιας ομάδας, η οποία είναι σε αυτή την κατάσταση την εντελώς θολή, όπου είναι στην Κεντρική Αμερική και στην Νότια Αφρική, ένα ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, στο debate πριν τις εκλογές, είχε πει τη φράση: εάν δεν αντιμετωπιστεί η διαφθορά, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Ναι. Θέλατε λοιπόν εσείς η ομάδα Ε να πάρει τα χρήματα αυτά και να τα δώσει σε ένα πακέτο που κινείται και τρώνε κάποιοι κύριοι στο πακέτο της διαφθοράς, δηλαδή να γεμίσουμε τσέπες και βίλες. Δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι απάντηση. Το να κάνει νοσοκομείο η ομάδα Ε δεν θα πει ότι θα δίνει να πούμε στον όποιον διεφθαρμένο εργολάβο λεφτά για να τα βάλει στην τσέπη του. Θα έκανε ένα νοσοκομείο. Θα έκανε ένα σχολείο, θα έκανε να πούμε ένα συγγνώμη, πολιτιστικό κέντρο. Από τον κύριο Πάλμα δεν βλέπω να είναι και δισεκατομμυριούχος. Καθόλου, μα δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Μα ούτε η Γκιόλβα η καημένη είναι, ούτε κανείς από αυτούς. Κανείς από αυτούς που είναι αυτής της ιδεολογίας δεν κοιτάζει να γεμίσει την τσέπη. Άρα σας φάγαν τα λεφτά. Σας φάγαν τα λεφτά. Εγώ δεν προσωπικά, κύριε Πατσέ, ούτε ξενυχτάω. Ωραία. Ούτε καπνίζω, ούτε πίνω, ούτε ρωσίδες μπαργούμαν έχω. Κάνω ζωή καλόγερου. Ή αν θέλετε, αρχαίου Έλληνα φιλοσοφούντος. Κύριε, τα χρήματα που πάνε. Καταρχήν δεν είναι εδώ η έδρα. Α. Είναι αλλού η έδρα. Τι σημασία έχει αν είναι εδώ ή αν είναι αλλού τα λεφτά που πήγαν. Είναι αλλού η έδρα. Τα δισεκατομμύρια των εφευρέσεων του Γκιόλβα που πήγανε. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Ποια θέματα, κύριε. Καταρχήν, μοριακή βιολογία. Ας μου επιτραπεί, υπάρχει κύριε Βαρδίκο. Ας μου επιτραπεί, λέω τώρα, εγώ υποθετικά, ότι μπορεί, αν υπάρχει αυτή η ομάδα, να έχει βάλει διαχειριστές στον ΟΝΑΣΗ, να έχει βάλει διαχειριστές κάποιου. Ας πούμε, έχει ακουστεί, έχω δει σε κάποια βιβλία, μιλάγανε για τον Παύλο Βαρδίνο Γιάννη. Να έχει δηλαδή επιλέξει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ακούγεται συνέχεια. Ναι. Όταν είναι οι άνθρωποι νεκροί, δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Όχι, λέω. Και μην λέτε τώρα να πούμε. Μπορώ να πω σε κάποιον. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τη γράφημα βιβλία. Εγώ θέλω να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή. Σωστό, σωστό. Λέω πάντως, λέω υποθετικά, μπορώ να υποθέσω μόνο αυτό. Ότι μπορεί να προωθεί ανθρώπους ταλαντούχους, επιχειρηματίες και αυτοί να κάνουν διαχείριση χρημάτων. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί τα λεφτά του ΟΝΑΣΗ να ξεκίνησαν. Τώρα αυτό είναι. Ναι, εντάξει. Επιστημονική φαντασία. Okay, εντάξει. Ωραία, εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν. Πουληθήκαν όλα αυτά στη δεκαετία του 60 και του 70, μαζευθήκαν επί δισεκατομμύρια. Πού πήγανε, ποιοι τα πήρανε, πού τα έχουνε, πού τα διαθέτουνε. Εγώ θα μαζί σας. Το ερώτημα για μένα αλλιώς. Το Υπουργείο Ειδικής Άμυνας, τα 75 δις, ποιο είναι το αποτέλεσμα των. Εάν εκεί μπαίνει το θέμα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Εάν λοιπόν όντω. Δεν ξέρω τώρα, εάν το ρεπορτάζ το δικό σας. Τα γράψαν εφημερίδες αυτά τα πράγματα. Εάν έχουν βγει χρήματα. Τόσα και 75 δις και μιλάμε τώρα για μια εποχή όχι σημερινή. Για το μελέτη που είχαμε πριν από 15-20 χρόνια. Μου φαίνεται όμως ότι δεν είναι εξωπραγματικό. Ότι δεν είναι... Εγώ το μόνο σίγουρο σήμερα είναι ότι για τα 18 εκατομμύρια που πήρε ο Γιόλβας από το Μπέτσο. Αυτό είναι φανερό ότι είναι γραμμένο σε ένα χαρτί. Όλα τα άλλα είναι λίγο. Πάντω το γεγονό ότι έφτασε σε επίπεδο εθνική αμήνη. Μα αυτό είπα. Το είπα αμέσω. Γιατί βγήκε ο Ανιψιό και είπε ότι απαταιώνα. Βγαίνει λοιπόν το χαρτί και λέει ασχοληθήκαν σοβαρά μαζί του. Και ειδικοί μάλιστα. Αν δεν εξηματική. Δεν μπορεί να μιλήσει. Άρα λοιπόν δεν ήταν απαταιώνα. Και ο ψυχολόγο δεν εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο που εκφράστηκε. Όλη η ιστορία είναι για ένα εξοχικό σπιτάκι. Ποιο θα το πάρει. Μα δεν συζητάμε τώρα για την περιουσία και όλα. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει. Και εκεί πέρα είναι το μεγάλο ζήτημα. Διότι ένα άνθρωπο που μπορούσε τόσα πολλά πράγματα να κάνει και τόσα πολλά πράγματα να βρει, προφανώς τον κατακλέψαν τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια. Ελλάδα... Κάποιοι επιτίδιοι. Και φοβάμαι μήπως
ή ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας είναι κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι η μεν ασχολούνται με εκδόσεις βιβλίων και τα κονομάνε, ή δε να πούμε αρπάξαν τις εφευρέσεις του Γκιόλβα και τα κονομάνε, και έχει βγει μόνο ο Πάλμος τώρα, ο Απολώνιος Πάλμος, ο οποίος ξέρω πάρα πολύ καλά δεν έχει μία. Αντέχει στο ξύλο όμως. Και αγωνίζεται για την ομάδα Ε. Δηλαδή είναι λίγο γραφικά όλα αυτά και λίγο περίεργα. Μου επιτρέπετε μία επισήμανση πάνω στο θέμα. Μία επισήμανση παράλληλη προς το θέμα αυτό της ομάδας Ε. Άσχετα από την ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτής της ομάδος, εδώ αναδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι κάνουν σημαντικές ανακαλύψεις, παραγωνίζονται στον ελλαδικό χώρο. Καλά, και όταν βγαίνουν αυτό. Στο εξωτερικό διαπρέπουν. Και αυτό είναι μια απτή απόδειξη του ανθεληνισμού αυτού του κράτους. Στην άκρη, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμη βίντεο, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Έχει πάει 2 παρατέταρτο. Θα τελειώσουμε σε 15 λεπτά και στο τέλος της εκπομπής ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε. Όλοι απαντάνε σε ένα κοινό ερώτημα. Και βεβαίως το κοινό ερώτημα είναι πλέον για την ομάδα Ε και την πορεία της. Όμως θέλω να δω ένα τελευταίο βίντεο για κάποιες μυστικές συναντήσεις που γίνονται στους Δελφούς. Ας το δούμε και συνεχίζουμε. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στη Μασονία και την ομάδα Ε. Όσο υπάρχει σχέση μεταξύ της ομάδας Ε και του Καραγκιόζη. Εγώ αυτό θα απαντούσα. Θέλω να πιστεύω ότι οι διάφορες θεωρίες που σας είπα και στην αρχή ότι πλανώνται στην ατμόσφαιρα, όπως ότι είναι εξωγήινοι, όπως ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες, μεταφυσικές κτλ. Κτλ. Με το ίδιο στυλ βγαίνουν και άλλες θεωρίες που λένε ότι η ομάδα Ε είναι και αυτό ένα παρακλάδι της Μασονίας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι, γιατί εγώ στη ζωή μου έχω μάθει μέχρι τώρα να κινούμε σε αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν μέτρο. Και το παν μέτρων άριστον μέχρι τώρα με έχει οδηγήσει, θέλω να πιστεύω, στο μονοπάτι εκείνο το οποίο αξίζει να πορεύεται ένας άνθρωπος. Δεν μου αρέσει να κινούμε στα άκρα, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η Ε είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον ελληνισμό ως τη μόνη σωτηρία, το απομεινάρι, τέλος πάντων, ό,τι μας έχει απομείνει για να κρατηθούμε άνθρωποι. Η ομάδα Ε, θέλω να πιστεύω ότι, όχι θέλω, πιστεύω, από τους ανθρώπους τουλάχιστον που εγώ έχω συναναστραφεί και που ισχυρίζονται ότι είναι μέλη της ομάδας Ε, εγώ δεν είμαι και δεν μπορώ να σας πω στο 100% για αυτούς τους ανθρώπους. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι μου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι στην ομάδα Ε και είναι από το 1945 και μετά. Βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Είναι ένας χώρος που εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι τόπος συγκέντρωσης των μελών της ομάδας Ε. Τι σας είχε πει και ο κύριος Γιώλος και άλλα μέλη για αυτό το χώρο, γιατί τον επιλέγουνε, καθαρά για τη σχέση με τον Θεό Απόλλωνα ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι? Καταρχήν για την σχέση με τον Θεό Απόλλωνα είναι η ενέργεια που εκπέμπει αυτό το χώρο, η οποία είναι πολύ σημαντική και σε κάνει να νιώθεις ίσως λίγο αρχαίος. Και πάρα πολλά μέλη της ομάδα Ε έχουν αγοράσει τη σπίτια και είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Οπότε θέλουν να βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Ναι. Είναι η βάση της. Ναι, είναι η βάση της. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις γίνονται σε τέτοιους ιδεολογικούς χώρους. Υπάρχει κάποια ιεροτελεσία, γίνεται κάποια τελετή νύχτα ή απλά έρχονται? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα φυσικά. Κάθεσαι σε ένα τραπέζι και κουβεντιάζεις και προσπαθείς να βρεις λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μέρη μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα μέλη της ομάδας Ε? Είναι ο θόλος που βρίσκεται, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να δείξει η κάμερα, της Αθηνάς. Και είναι και το μαντίο των Δελφών που είναι πάνω, που είναι ο ναός του Απόλλωνα. Είσαστε ένας απλός άνθρωπος. Ναι. Πώς ξαφνικά βρίσκεστε σε ένα χώρο συγκεντρώσεων, ομάδα Ε?
Σας πλησίασαν αυτοί οι άνθρωποι? Με ειδοποίησαν ότι πρέπει να πάω εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι με ξέρανε κτλ. Ποιος σας ειδοποίησαν? Πάρα πολλά χρόνια, φίλοι που με γνωρίζαν πάρα πολλά χρόνια. Με ειδοποίησαν αν θέλω να πάω και εγώ πήγα. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια είχατε ψάξει για αυτή την ομάδα Ε? Όχι, όχι. Ίσως ψάξαν αυτοί για μένα. Δεν είχα ψάξει. Τι το ιδιαίτερο δηλαδή είχατε εσείς που τους έκανε να έρθουν σε επαφή μαζί? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι είδαν αυτοί, τι βρήκανε. Απλά εγώ, επειδή αγαπάω τους Έλληνες, αγαπάω τον ελληνισμό, αγαπάω τον αρχαίο πολιτισμό μας κτλ. Έρχεται η στιγμή που πάτε σε αυτή τη συγκέντρωση. Όπου περίπου πόσα άτομα βρίσκονται εκεί? 80. 80 άτομα. Αρχίζει κάποιο ιδιαίτερο τελετουργικό? Τίποτα, τίποτα. Σαν να πηγαίνουμε να κάνουμε ένα πικνίκ έξω στο βουνό, ας πούμε. Γνωρίσαμε τους καινούργιους ανθρώπους που ήρθανε, συζητήσαμε, αλλάξαμε απόψεις. Ξέρω εγώ, μπορεί να αλλάξαμε και μερικά δωράκια. Αυτό. Συζήτηση πιο πολύ. Δεν έγινε γύρω από την κανένα τηλετουργικό, δεν έγινε καμία. Ούτε θυσίες, τέτοια πράγματα δεν γίνονται, τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία μίσης σε αυτή την ομάδα? Όχι, τα καινούργια άτομα ερχόντουσαν εδώ έτοιμα. Δεν ξέρω τι τους... Από ποιους ερχόταν έτοιμα? Από τους άλλους που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και τα λοιπά. Από την ομάδα, ας πούμε. Μια ομάδα μπορεί τον ένα χρόνο, ας πούμε, να ήταν 70 άτομα, τον άλλο χρόνο να ήταν 85. Ερχόντουσαν μαζί τους. Ποια είναι τα κριτήρια για να ενταχθεί ένα άτομο στην ομάδα Ε και πώς γίνεται η προσέγγιση αυτών των ατόμων? Καταρχήν πρέπει το άτομο αυτό να έχει μελετήσει την ελληνική γραμματεία, να ενδιαφέρεται για θέματα ελληνοσίας, να ζει πάνω απ' όλα με σέβας, αρετή και κλαίος, και τότε θα το προσεγγίσει κάποιος αγγελιοφόρος των Ε. Η δομή αυτή της ομάδας ποια είναι? Υπάρχουν 5 άτομα τα οποία έχουν τους συνεργάτες τους, πώς είναι? Είπαμε, είναι χωρισμένοι σε 5 τμήματα. Το ένα τμήμα είναι οι διανοούμενοι, εκτός από το πρώτο το 50, είναι οι διανοούμενοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης Πασάς. Μέσα αυτούς ήταν και ο Κοστρίτσης, ο οποίος το έλεγε η ψυχή του. Μετά είναι οι μεγιστάνες του Πλούτου από διάφορα σημεία του πλανήτου που χρηματοδοτούν την ομάδα. Ύστερα είναι γυμνασμένοι άνθρωποι, άλλοι είναι χωμένοι παντού, άλλοι στα χρηματιστήρια κλπ. Και το πέμπτο τμήμα είμαστε εμείς όσοι έχουμε αφιπνιστεί. Είμαστε. Είστε δηλαδή ένα μέλος αυτής της οργάνωσης? Κοιτάξτε, κανένας έψιλον δεν λέει ότι είναι έψιλον. Όποιος πει ότι εγώ είμαι έψιλον είναι ψεύτης, είναι φαντασιόπιπτος. Επειδή όμως με μένα διαφορετικά, δηλαδή έχω γράψει αρκετά βιβλία για την ομάδα έψιλον, ομολόγησα με βιβλίο μου ότι είμαι απλώς ένας αγγελιοφόρος. Ακούστηκαν πάλι πολλά. Διαφημιστικό διάλειμμα τελευταίο και αμέσως μετά ο τελευταίος κύκλος της συζήτησης με την πλευρά μου, που είναι κοινή για όλους. Εάν υπάρχει λοιπόν ομάδα Ε, τι μπορούμε εμείς να περιμένουμε από την ομάδα αυτή, για να δούμε και το διατάστα της ιστορίας. Διότι μιλάμε τόση ώρα και θεωρητικολογούμε ότι υπάρχει μια ομάδα με Έλληνες, με μεγάλους και επιστήριους. Okay. Και με ρωτάνε μέσα λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Πάλμος και όπως μπορώ να πω και εγώ βέβαια, δεν θα έχουν και πετρέλαιο να κάψουμε αύριο μέσα στα χιόνια. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από την ομάδα αυτή, την ομάδα Ε, σήμερα όμως, όχι χθες και προχθές, και να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Ιακόπουλο, να κλείσει σιγά σιγά τον κύκλο αυτό. Κύριε Ιακόπουλο, δεν σας ξεχάσαμε. Απλά είδατε ότι εδώ πέρα η κουβέντα είχε ανάψει, ακουγόντουσαν διάφορα κλπ. Κύριε Χαρδαβέλα, προσπάθησα πολλές φορές να παρέμβω για σημαντικά πράγματα, αλλά είναι η μοίρα του. Η μοίρα του. Ξέρω. Ελπίζω μια άλλη φορά να με πετάξει στην Αφρική. Μια άλλη φορά θα είστε εδώ. Να σας πω, κύριε Χαρδαβέλα, κάτι θέλω από την ομάδα Ε το εξής. Ακούγονται πολλά για το 2011. Ότι δηλαδή αυτή η ομάδα Ε το 2011 θα σώσει τον ελληνισμό κτλ. 12. Δεν. 12, τέλος πάντων. 12. Πότε δεν έχει σημασία, είτε 11 είτε 12. Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω εφησυχασμό. Ο τόπος αυτός θα γίνει καλύτερος με σκληρή δουλειά και επαγγελματισμό από όλους στον καινούριο κόσμο που ξημερώνει. Και θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Πατσό, γιατί ρώτησε πριν ποιοι είναι οι εχθροί της ομάδας Ε και αναφέρθηκε στους σιωνιστές, άρα λέει οι Εβραίοι.
Θέλω να του πω, έτσι με πολύ αγάπη, ότι δεν θέλω να μπλέκει, γιατί πέφτει σε μια παγίδα, τον εβραϊκό λαό με τον σιωνισμό. Ο σιωνισμός είναι ένα πολιτικό διεθνές κίνημα που θέλει να καταλάβει τον κόσμο και να τον διαφεντεύει. Οι πρώτοι που βασανίζονται από τον σιωνισμό είναι οι Εβραίοι. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και μπορούμε να το αναπτύξουμε από κοντά. Βεβαίως, συμφωνούμε όλοι και δεν υπάρχει σε θέμα αυτό καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιακόπουλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άλλη φάση έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πλευρά αυτή. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κυραζόπουλο. Το ερώτημα είναι κοινό για όλους. Εάν υπάρχει ομάδα Ε, τι μπορούμε και τι θα έπρεπε να περιμένουμε από την ομάδα στους συγκεκριμένους καιρούς που ζούμε. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι εάν υπάρχει ομάδα Ε, είναι στημένη επάνω σε μια ιδεολογία και επειδή δεν υπάρχει δομή και είναι μοιρασμένη επί της γης, η επικοινωνία μπορεί να σπάσει. Κάτω από αυτό το πρίσμα, εάν προσπαθήσει να οργανωθεί, θα εξαρθρωθεί. Και έχουμε το ζήτημα, όντως όπως το τονίσατε πιο πριν, υπάρχουν κάποιοι ιδεολόγοι και πέριξ αυτών κάποιοι άλλοι που εκμεταλλεύονται τους ιδεολόγους, που όλο αυτό είναι ένα σύμπλεγμα και ανακατωμένο. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα με λίγα λόγια. Κύριε Βαρδίκο. Η Ελλάδα και οι Έλληνες, δυστυχώς, είμαστε εξαρτημένοι σε ξένες δυνάμεις. Μάλιστα. Το πρώτο μέλημά της, νομίζω, είναι η αποεξάρτηση. Να γίνουμε ναι, αυτό πολύ θεωρητικά το ακούω όμως. Τι θα πει η αποεξάρτηση δεν από, είναι θεωρητικό. Από τους Αμερικανούς, από τις Βρυξέλλες, από ποιον. Προσέξτε, από πάρα πολλούς. Μάλιστα. Υπάρχουν... Το πρώτο λοιπόν μέλημα της ομάδας είναι να αποεξαρτήσει την Ελλάδα από τις ξένες επεμβάσεις και επιρροές. Το δεύτερο. Δεύτερο πράγμα, η διάδοση του πολιτισμού μας. Η διάδοση του πολιτισμού. Μέσω των 20.000 ομιρίδων της Ιαπωνίας και των 25.000 ομιρίδων της Γερμανίας. Εάν αυτή τη στιγμή πάρω ένα τηλέφωνο την Τελεμαϊδα, μια γιαγιά της Τελεμαϊδας που μας ακούει, αν μας ακούει, και τη ρωτήσω, ξέρεις κάτι, σε ενδιαφέρει πάρα πολύ η διάδοση του πολιτισμού, θα μου κλείσει το τηλέφωνο. Θα μου πει, εγώ δεν έχω πετρελαιό να κάνω μεθαύριο. Αυτό ρώτησα. Το ζήτημα το θεωρητικό, τη διάδοση του πολιτισμού και του Απολλώνιου ήθους και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και μάσα είμαι και εγώ και μ' αρέσουν. Αλλά εγώ ρώτησα συγκεκριμένα πράγματα ο ελληνικός λαός μπορεί να περιμένει από την ομάδα αυτή. Πριν από λίγο ο κύριος Κυραζόπουλος μου είπε ότι είναι διασπασμένοι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, άρα μην περιμένετε τίποτα. Εσείς πέραν της θεωρητικής αυτής προσέγγισης, νομίζω ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι κάτι να κάνουν για τον πάσχοντα Έλληνα σήμερα ή όχι. Όχι μόνο θα έχουν κάνει και θα κάνουν πάρα πολλά, αλλά μην πέφτουν τόσο χαμηλά για το χαμηλό, τι θα πάμε, τι θα κάνουμε οι Έλληνες. Είναι άλλα προβλήματα. Εδώ έχουμε ξεφύγει από πολέμους εξαιτίας ομάδας Ε. Με την Τουρκία και με άλλα κράτη. Και δουλεύουν σε άλλα επίπεδα. Η ομάδα Ε είναι μέσα σε κέντρα αποφάσεων, σε κέντρα επιστημονικά, ασχολείται με ανώτερα πράγματα και όχι με αυτά τα που λέμε τώρα. Εντάξει, να τα δούμε. Εγώ θέλω να τα δω τα ανώτερα πράγματα αυτά, διότι δεν τα βλέπω. Και Πάλμο. Εγώ θα ήθελα να δείξω μια φωτογραφία έτσι σαν δώρο στην εκπομπή του κυρίου Καρποδίνη και δικιά μου. Εδώ έχουμε τους Δελφούς, έχουμε το Ιερό του Απόλλωνα και εδώ έχουμε τα βουνά πίσω από τους Δελφούς. Αυτά είναι τα βουνά πίσω από τους Δελφούς, όπως βλέπετε. Τα βουνά λοιπόν αυτά πίσω από τους Δελφούς, εάν τα γυρίσουμε έτσι, παρακαλώ το πλάνο να βγει λίγο out έξω, να βγει λίγο έξω για να φανεί το πρόσωπο, βλέπουμε ένα πρόσωπο, όπου εδώ είναι τα μάτια, εδώ είναι η μύτη, εδώ είναι τα χείλια. Αυτά λοιπόν τα βουνά είχαν κάποτε ανάγλυφο το πρόσωπο του Απόλλωνα. Και αυτό είναι για να δούμε πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο πολιτισμός και πόσο μεγάλος είναι ακόμα, αλλά δεν τον βλέπουμε. Επί της ουσίας του ερωτήματος. Η ομάδα Ε είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αυτή τη στιγμή είναι ισχυρότερη παρά ποτέ. Έχει κάνει, ας πούμε, συνεργασίες και πιστεύω ότι έχει δυνατότητα να παρέμβει σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, νομίζω ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει και στη χώρα μας και γενικότερα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται. Και για να κλείσω το ερώτημα αυτό με μια αυταπόδεικτη τέλος πάντων ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει ένας τομέας στη ζωή μας, ένας τομέας στη ζωή μας που δεν υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή, αδικία. Εάν βρει κάποιος ένα τομέα στη ζωή μας που δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τότε θα μπορέσουμε να λύσουμε και όλα τα άλλα. Κύριε Τσακρινέ. Εγώ
ήδη είπα από την αρχή, αυτό το ανέκδοτο που το είπα δεν ήταν τόσο πολύ για να γελάσουμε, ήταν πιο πολύ για να κλαυσίγελος ήταν και για να κλάψουμε λίγο. Όταν έχεις κάτι μυστικό, οφείλεις να το φυλάξεις αν είναι μυστικό. Συνεπώς, ή είναι κάτι μυστικό, συνεπώς, γιατί μιλάμε τώρα, αν είναι σοβαρά μυστικό, έτσι δεν είναι. Ή δεν υπάρχει τίποτα και όντως υπάρχει μια γενική, ας μου επιτραπεί η λαϊκότατη έκφραση, μπουρδολογία, με ένα πράγμα το οποίο συνεχώς φουσκώνει χωρίς να ξέρουμε προς τα που πάει και πότε θα σκάσει. Κάνανε καλά που κάναμε την κόπη σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι κάνατε πάρα πολύ καλά, γιατί αναδείξατε έτσι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων Ελλήνων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της Ελλάδος και άνθρωποι μπορεί να είναι αγνοί αγωνιστές και να πιστεύουν ότι κάνουν καλό για την πατρίδα. Καμιά φορά και εγώ μπορεί να πιστεύω ότι κάνω καλό για την πατρίδα, αλλά να μην κάνω τελικά καλό. Γι' αυτό θα μας κρίνουν οι άλλοι. Ποιοι θα είναι οι άλλοι, εδώ είναι ποιοι θα κρίνουν τους κριτές. Πιστεύετε κύριε Τσακρινέ, ότι σήμερα ο κόσμος μας τραγούδησε, πίστηκε ότι υπάρχει ομάδα Ε? Τουλάχιστον πίστηκε ότι υπάρχουν διάφορες τάσεις στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα. Ότι σίγουρα πίστηκε ότι υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος αμήνται άλλο αυτές σε επίπεδο εθνικής αμήνης και κάποιες του κατασκευές συζητήθηκαν σοβαρά και έχει πιστεί ότι τουλάχιστον αυτή η εκπομπή προσπαθεί να φέρει θέματα και να αναδυθούν στην επιφάνεια θέματα που απασχολούν. Κύριε Καραχαλαβέλα, το θέμα των Ε, επειδή έχω περιοδικό, με σταματάνε στους δρόμους και με ρωτάνε συνεχώς. Ξέραμε, θα μου πείτε. Βγάλαμε το τρέιλερ, θα κάναμε ομάδα Ε και άρχισαν τα τηλεφωνήματα την περασμένη. Συνεπώς έπρεπε να βγει. Έπρεπε να βγει. Έπρεπε να βγει οπωσδήποτε. Αλλά δεν ξέρω, ειλικρινά σου λέω, εάν φτάσαμε κάπου ή αν. Γιατί είναι θέμα του. Μια εσωτερική μυστική εταιρεία, ας πούμε έτσι παράδειγμα, τους Μαρτινιστές ή τους Ροδόσταυρους. Ποτέ δεν θα έβγαζαν προς τα έξω τα εσωτερικά τους μυστικά. Κύριε Χαραλαμπούπουλε. Όπως είπα και στην αρχή, κύριε Χαρδαβέλα, δεν πιστεύω στην ύπαρξη της ομάδας Ε, θεωρώντας τη ως μια παραφιλολογία. Ωστόσο, κι αν ακόμη για την οικονομία της συζητήσεως αποδεχόμουν σε υποθετικό επίπεδο ότι υφίσταται ομάδα Ε, τότε θα προέτρεπα όλους τους Έλληνες να ενστερνιστούν τη ρίση συν Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, να μην επαφιέμεθα σε απομηχανείς θεούς, σε μεσίες και να μην αναμένουμε με μυρολατρική εγκαρτέρηση κάποιους υπερανθρώπους να μας σώσουν. Κανείς δεν θα μας σώσει, κανείς δεν θα ενδιαφερθεί για μας και κατά τη στοιχεία αναφέρω το παράδειγμα της προεπαναστατικής περίοδου που οι Έλληνες οι υπόδουλοι ανέμεναν το ξανθό γένος τους Ρώσους να μας σώσουν χωρίς να γίνει τίποτα. Κανείς λοιπόν να μην αναμένει τίποτε εάν δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι διατεθειμένοι να σώσουμε τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε για τον ελληνισμό. Κύριε Πατσός. Ναι, και εγώ δεν δέχομαι την ύπαρξη της ομάδας Ε. Από την άλλη όμως με ανησυχεί το φαινόμενο ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας ασχολούνται με τέτοια θέματα και αυτό φαίνεται από την πληθώρα των βιβλίων που κυκλοφορούν και οι πωλήσεις οι οποίες είναι ανεβασμένες και με ανησυχεί με την έννοια ότι αυτά τα βιβλία δεν στηρίζονται σε αποδείξεις, δεν έχουν ντοκουμέντα με αποτέλεσμα να προσπαθούν να εξηγήσουν πράγματα τελείως μετέωρα. Αυτό με ενδιαφέρει, δηλαδή, όχι τόσο η συγγραφή των βιβλίων, όσο ότι υπάρχει κάποιο αναγνωστικό κοινό που ως πελατεία, όχι μόνο πλουτίζει, που είναι το τελευταίο, είναι ότι αποπροσανατολίζεται. Και εδώ φαίνεται και η ανάγκη της επιστήμης. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να διερευνήσουμε ιστορικά φαινόμενα ή του παρόντος έξω από την επιστήμη. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες και το καλό της εκπομπής και γι' αυτό και η συμμετοχή μου εδώ είναι ότι να φανεί ακριβώς ότι όλα αυτά είναι μύθος, είναι μια φιλολογία και μόνο αν τα δούμε σε επίπεδο έτσι μυθικής προσέγγισης των πραγμάτων όπως πάμε στο κινηματογράφο και βλέπουμε ταινίες φαντασιακές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους πήρασατε αυτό το βράδυ κοντά μας. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Δεν ξέρω πώς σας διαφωτίσαμε για την ομάδα Ε. Ο καθένας μπορεί να κρίνει τα πράγματα και να καταλάβει τι συμβαίνει. Εμείς θα είμαστε μαζί σας το Σάββατο. Με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διαφορετικό βέβαια στο σημερινό. Να είστε όλοι σας καλά και θα τα πούμε το Σάββατο το βράδυ και γύρω στις 11. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Γεια σας.